φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Αυτό είναι έτσι, να ζωντανέψουμε. Ωραία πράγματα. Γεια σου, Χατζηνάκο. Χαίρετε. Πού κουρεύτηκες, σε χρωτοπικό, σε πέρασε φρέζα από πάνω. Γιατί ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Εγώ έχω κάτι να κουρέψω, ρε. Εσύ δεν κουρέψεις. Τι στρίχεις από την πλάτη μου. Α, απλά ας. Επειδή εδώ έχω ένα έγκαυμα επάνω, θα το αφήσω 3-4 μέρες και μετά θα. Γιατρέ, λέγε. Καλημέρα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Καλά. Ναι. Σε ακούω χαλαρό, ναι. Πήγα στο κλιμητήριο. Πήγα, ναι. Μία ώρα. Και κάτι παραπάνω. Συνεχόμενο. Ναι. Μπράβο, ρε, γιατρέ. Διαβάσαμε και για την αναδιάρθρωση. Μας έπεσαν τα μαλλιά. Ναι, εντάξει, παιδιά, δεν πουλάει. Το ξέρω, εντάξει. Δεν πουλάει. Πάμε, κάτι να πουλήσει. Δεν νομίζω ότι είναι. Ούτε ξέρουν και πολλά αυτά. Νομίζω ότι είναι μία από τις χειρότερες σκέψεις που έχει εφευρεθεί ποτέ. Δηλαδή και για λόγους καθαρά ψηφοθυρικούς και είναι αδιανόητο. Δηλαδή, σε ένα πρωτάθλημα 20 ομάδων να μην συναντηθεί με 5 ομάδες. Δηλαδή, πώς μπορεί να κρίνει αν μία ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη, το δεν θα συναντηθεί ποτέ μαζί τη. Βόρειος και Νότιος όμιλος σε Super League. Εντάξει, δηλαδή το έχουν τερματίσει. Το αναβαθμίζουν το προϊόν. Μπορείς και νότιος όμιλος σε τρομερή αναβάθμιση. Κοιτάξτε, αφού ζείτε σε μια χώρα η οποία είναι υποβαθμισμένη, θα μάθετε να προσαρμόζεστε και το ποδόσφαιρο πρέπει να πέφτει σε αυτά τα καλούκια. Νομίζω τον Άρη το συμφέρει αυτό. Ναι. Με την έννοια ότι θα αποφύγει τις πολλές αθηναϊκές ομάδες που είναι και καλές. Ναι. Έχουμε και συνάντηση, αγαπητέ γιατρέ, άμα γίνει αυτό. Νομίζω ότι η Ξάνθη πάει για τη δεύτερη θέση σε αυτόν τον όμιλο, μια που είναι και η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Είναι αλήθεια μετά τον ΠΑΟΚ. Και αντικειμενικά. Και να μην γίνει, να μην το. Ευτυχώς, να μην γίνει. Δηλαδή είναι διαστροφή ποδοσφαιρική αυτό που σκέφτεται ο κ. Βασιλιάδης. Δηλαδή θα πρέπει να αντιδράσει όμως ο ποδοσφαιρικός κόσμος για το οποίο εντάξει, όχι για τα λεφτά να τα κάνουν για πράγματα. Μέχρι τότε που θα γίνει αυτό, ο Βασιλιάδης μπορεί να έχει. Κάνουν πρόεδρες εκλογές, α πούμε. Δεν νομίζω. Καλοκαίρι δεν θα είναι ακόμα κυβέρνηση. Οπότε... Θα περάσει το όνομα της Μακεδονίας. Τα τελευταία μεροκάματα είναι, δεν τα αφήνουν τώρα την καρέκλα. Ξέρουν ότι είναι τα τελευταία, δεν είναι κορόιδα. Ναι. Τα μηνιάτικα. Ούτε ναι. Ο Ανέλ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λέει ακόμα ένα χρόνο ό,τι αρπάξουμε. Ό,τι φάμε. Βέβαια. Εντάξει, η πολιτική είναι ένα επάγγελμα
Και στο επάγγελμα πρέπει να κοιτάξει τα συμφέροντά σου. Την καρέκλα. Δεξί τα βρήκαν με τους αριστερούς. Για την καρέκλα. Κοίταξε, το αν θα περάσει αυτό θα το μάθω σίγουρα την Κυριακή, γιατί θα πάω να παρακολουθήσω την Παναχαϊκή του Κοτσουράνη, η οποία είναι ενδιαφερόμενη για αυτό το project. Πού θα πάει, στο Ηγίνιο. Αδιάφορο είναι. Είναι σίγουρα τρίτη, ό,τι και να γίνει. Αδιάφορο είναι. Ναι, παίζει ο Γυναικός στην παραμονή στη Β' Εθνική. Και... Οπότε δηλαδή γιατί να πούμε τον κόσμο να παίξει δόξα διπλό και κυσαμικό διπλό που είναι στον πόντο. Μπροστά είναι ο Κυσαμικός και αν γίνει αυτό το project θα μείνει ο Πλατανιάς. Δηλαδή θα μπουν τα Χανιά με δύο ομάδες στη Super League με Κυσαμικό και Πλατανιά. Πω, τα Χανιά, δύο ομάδες. Ούτε η Θεσσαλονίκη είναι φίλοι με το Θεσσαλονίκη θα είναι απίστευτο, αλλά. Τα Χανιά να έχουν δύο ομάδες κι εσείς. Ορίστε, ναι, θέλω νεράκι. Το συνοπόδωσε σε αυτόν. Λοιπόν. Εντάξει, ακούγεται λίγο σουρεαλιστικό μια τόσο μικρή πόλη των 60.000 κατοίκων να έχει δύο ομάδες στην πρώτη κατηγορία, αλλά αυτό είναι και ευχάριστο. Το νομοκράτος είναι, κύριε, πλάκα κάνεις. Έχει τον πλούτο και τα καλά του Θεού και του Αβραάμ και του Ισάκη. Ο Κυσαμικός, να πούμε ότι παίζει με την αδιάφορη Καλυθέα. Ναι. Εκτός έδρας. Η λογική είναι. Εντάξει, στον Πανσεραϊκό. Στον Πανσεραϊκό, ο οποίος μπορεί και να μην κατέβει στον αγωνιστικό χώρο. Αν και τιμή σένα και θα το κάνει. Θα παίξει τιμή των όπλων για την ιστορία του και την ιστοριοφημία του. Το έχει μείνει αυτό το 15. Το περσινό 0-0 που. Δεν είναι ψυχολογικό εκεί το μάτς που πήγαμε και. Εντάξει, οι Σέρες είναι ένας καλός και ποδοσφαιρικός νόμος. Το μίσος των ανθρώπων μπροστά σου είναι ψυχολογικό σου, βέβαια. Να αντιμετωπίζει μίσος. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι διαμάχες. Και ας πούμε ποδοσφαιρικά και τον περσινό 0-0 ήταν ένα όμορφο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δηλαδή για έναν ουδέτερο όπως ήμουν και εγώ. Ναι. Μου άρεσε. Εσύ φώνεσες Πανσεραϊκός, Πανσεραϊκός. Εντάξει, ουδέτερος. Ουδέτερος. Τσέκε Βάρα πήγες βρε ψεύτη στο δεύτερο ημίχρονο. Ουδέτερε. Φιλίες με τον Τσέκε Βάρα και τέτοια. Ναι. Έχουμε καλές σχέσεις ως Ξάνθη με τους φίλους του Πανσεραϊκού. Και ελπίζω σύντομα η ομάδα του Πανσεραϊκού να βγει τον δρόμο της. Κάτι καμιά. Νομίζω ότι σαν ομάδες που ερχόμαστε από την περιφέρεια. Με καλή προϊστορία ο Πανσεραϊκός στην παραγωγή ποδοσφαιριστών και αξιοσέβαστο γενικότερο όνομα, θα θέλαμε να με προχωρήσει. Με την Κομωτινή θα μπορούσατε να κάνετε μια συγχώνευση εσείς. Ποια συγχώνευση, Ξάνθη δεν κάνουμε κανέναν, εντάξει. Είναι προϊόν συγχώνευσης ο Άουξτος ή άλλος, Ασπίδα και Ορφέας το 1967, δηλαδή και η ομάδα έτσι προέκυψε. Και νομίζω ότι θα μακριμερεύσει τη μεγάλη κατηγορία. Ναι. Είναι ο Πανόπουλος τρομερός ηγέτης. Δηλαδή, χθες στο κομμάτι της αδειοδότησης δεν χρειάστηκε καν να υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αυτό που λέμε για το πλάνο βιωσιμότητας, γιατί η ομάδα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη μέσα από τις διαδικασίες του Λεσαλέ. Αυτό είναι ευχάριστο. Μας δίνει ρεπορτάζ Ξάνθης. Οικονομήσαμε τώρα. Έχει φύγει και ο βοηθός προπονητή από την ομάδα. Οικονομήσαμε. Εντάξει, η Ξάνθη είναι η δεύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Καλό θα είναι να έχει και αυτή η άδεια. Ποιοι δεν παίρνουν εκείνη το ζουμί. Άδεια λοιπόν. Δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός. Δεν παίρνει ο Πανιόνιος. Άλλος. Ο Πλατανιάς και Κασιόπη, οι οποίοι το έχουν παρατήσει. Δηλαδή το άρθρο το οποίο τους έκοψαν είναι. Οπότε εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή αυτές οι ομάδες θα παίξουν με μείον 6 και στο καινούργιο πρωτάθλημα γίνει με την αναδιάρθρωση. Θα πω κάτι. Οι ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν εγγυημένο προϋπολογισμό, δηλαδή για τα μείζωνα κριτήρια που είναι οφειλές σε εφορία, ΑΕΚ κτλ., τα οποία πέρασε και ο Πανιόνιος και ο Πλατανιάς και η Κασιόπη, κανονικά θα παίξουν, απλά θα έχουν ένα χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Οι ομάδες οι οποίες θα κοπούν για θέματα καθαρά οικονομικά, δηλαδή για τις υπόθεσμες οφειλές όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε και ένα άρθρο, μην τον βάζουμε στον τοίχο και τον πυροβολάμε, αυτό περί γηπεδικών εγκαταστάσεων, αλίμονο αν δεν το περνούσε, είναι το πιο εύκολο άρθρο να το περάσει και είναι και ελάχιστο σημασίας. Αυτές θα ξεκινήσουν με το μείον 6 και με τους περιορισμούς μεταγραφών. Άρα δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός μπαίνει ως μεγάλο φοβορή για πτώση στο χορτάρι. Γι' αυτό ο Δόνης έκανε μπρουτ και δεν πήγε να πούμε. Και ο Πετράκης τσίνησε, να ξέρεις. Ο Πετράκης, ναι, ο Πετράκης τσίνησε. Ευκαιρία με αυτά τα δεδομένα, ορολογιακή βόμβα είναι ο Παναθηναϊκός για ένα προπονητή. Ποιος θα ήθελε να μπλέξει τώρα. Ποιος θα ήθελε να μπλέξει. Σου πω, Ουτενές. Ουτενές ακούγεται για δράμα. Ναι. Ουτενές για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ καλή περίπτωση. Ο Σπανός. Πολύ ναι. Καλή περίπτωση. Σου πάνε προπονητές. Λογικά θα ανεβάσει όλους τους ΚΑΠΑ 20. Για να σώσουν. Θες να σου πω εγώ ένα όνομα να πέσω στα τσιμέντα. Ναι. Από τη στιγμή που είναι προπονητής με επιτυχία στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ και πρωτάθλημα, ας πάει ο Παύλο Γκαρσία να κάνει το αγροτικό του. Στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Αφού είναι. Θα παίξει με. Βέβαια, αφού είναι στο άρμα. Ο κύριος Σαββίδης είπε. Θα βοηθήσουμε. Τσατσιλίκη υπέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα αυτό οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ δεν μπορούν να το κάνουν τίποτα να το πούνε γιατί είναι πρόεδρε. Τους ταΐζει, τους ποτίζει να πούμε και 600 τον εραστέχνη. Να πω κάτι, επειδή πήγα στη λεωφόρο. Τώρα τον πλευρίζουν για να ταΐσει και το μπάσκετ.
Τι κριτική να τον κάνω τώρα. Σου λέω αυτός είναι ο άρχοντας, τώρα πληρώνει. Πού να τον κολλήσουμε τώρα, δε. Επειδή έσαι στο Παναθηναϊκό. Κάνουνε μούγκα και καλά. Κώστα, επειδή πήγα στη Λεωφόρο τόσο κάτσε, ναι. όσο και ο Μιστακίδης έτυχαν ναι. αποθετικής υποδοχής από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Εγώ δηλαδή μίλησα το αποδέχτηκαν. Του στέλνουν και τα λοιπά. Του στέλνουν. Βέβαια είναι άνω των 23 και δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν νέα γραφή στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εκτός και αν ο δανεισμός είναι παραπάνω από 6 μήνες που έχει υπογράψει πάει ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην του στέλνουν. Γιατί με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν και αγωνίστηκαν κανονικά. Άρα γιατί να μην δεν του στέλνουν. Δεν κάναν τις κότες να μην παίξουν ή του είπαν να μην δεν παίξουν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πάντως καταραίει και ένα ισχυρισμό που έλεγε ότι. Η αλλαγή στο κομμάτι της ποινής αδειοδότησης έγινε γιατί 7 ομάδες κινδύνευαν. Τελικά η μοναδική ομάδα που κινδυνεύει ουσιαστικά και ρεαλιστικά είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί το κριτήριο το οποίο κόπηκε και ο Πλατανιάς και Κασίφ και ο Πανιόνιος. Ναι, πάρα πολύ. Ήθελα να τσαλακωθεί λίγο η αξιοπρέπειά του. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αν μπει με αυτές τις συνθήκες και πέσει στο χορτάρι του χρόνου. Ναι. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερος έτσι, ο κρότος. Ο κρότος. Και αυτό που λέμε. Όπως είπε η ΑΕΚ το 2013, νομίζω ότι είναι πολύ επώδυνο. Βέβαια, εννοείται. Δηλαδή εσύ είσαι αντιαθηναίος. Όχι αντιαθηναίος. Το Ολυμπιακό το συμπαθείς λίγο. Αδιάφορος μου είναι, αδιάφορος. Δηλαδή δεν μου προκαλεί ούτε. Μισή στον Παναθηναϊκό και είσαι αδιάφορος. Βγάζουν αρνητικά συναισθήματα συγκεκριμένες δύο ομάδες. Γενικότερα το επικοινωνικό τους αφήγημα είναι λίγο αυτό που λέμε. Πολύ υποκριτικό, δηλαδή το παίζουν δίθεν εξηγιάντες ενώ δεν είναι και δεν θέλουν. Ναι. Και εμένα αυτό ποτέ δεν μου άρεσε στη ζωή μου. Ναι. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τουλάχιστον σου λέει είμαι αυτό που είμαι, στο παρουσιάζω ντόμπρα. Αυτός είμαι, ναι. δεν σου λέω και ότι είμαι το καλό παιδί. Ναι, ναι. Τσογλάνη είμαι, αλλά το δεν στο λέω ότι είμαι το καλό παιδί. Και όχι. Ναι. Αυτή είναι πιο επικίνδυνη συμπεριφορά, δηλαδή αυτή η ύπουλη, η υποχθόνια που έχουν τα δύο σωματεία. Πιο ύπουλο σωματείο, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Καλά, ο Παναθηναϊκός δεν παίζεται. Ναι. Έχει ξεφύγει. Ξέφυγε. Ασυναγώνιστος είναι. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ύπουλος. Γιατί ύπουλος, ρε γιατρέ, να το πιάσουμε το κομμάτι. Γιατί εντάξει, δηλαδή. Ναι. Γιατί ύπουλος. Προσπαθεί να μη σου δείξει ότι θέλει να σε καπελώσει. Δηλαδή, σκέψου πώς περνούσε ο Παναθηναϊκός από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Που είχε ίδια μεθοδολογία με τον Ολυμπιακό. Αν έζωνε ο Σαββίδης στον Ολυμπιακό, θα αντιδρούσαν οι παοξίδες. Θα γινόταν χαμός. Ναι. Άρα αυτό η υπουλία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έχει, λένε έχει... δεν πειράζει και να και ο πρέσβης. Είναι φιλοβάζει λίγο λοιπόν, οξύτητα. Εντάξει, είπαμε. Εγώ τον Παοξύτη τον έχω ζήσει ρε δεκαετία 80 και δεκαετία 90. Η εκκλησία πολύ του... κρύες εξέδρες ο Πάκου του Παναθηναϊκού. Ναι, τα έχω ζήσει εγώ. Η μοναδική ομάδα της πόλης που είχε ναι. πολύ δυνατή εξτρέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν ο Ηρακλής και αυτό έχει. Ναι. Έχει προκύψει από το 1975 και με την υπόθεση των λουλουδιών. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Και αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ. Μέχρι το 1990 μετά άρχισε πάλι να γίνεται light η κερκίδα του Ηρακλή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Έχουμε με το συνεργάτη μας τον Θεόκλητο, ο οποίος είναι συνεργάτης της εκπομπής. Ναι, γιατί κάνεις τα μούτρα σου, τα ξυνίζεις. Έχουμε Real Liverpool μπροστά μας. Πολιτικά. Ναι, περίμενε, πολιτικά. Σου έκανα νόημα να πω για στοίχημα, ρε. Α, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Μπορεί να μην ήταν τη Χρυσή Αυγή αυτή που έδραν τον κουτάρι. Κάνει ρεπορτάζ τώρα, περίμενε. Έχω τη σκέψη πως ήταν άλαφαση στο ίδιο, πιθανολογώ Βελόπουλο, γιατί την άλλη μέρα βγήκε λέει στον Αυτιά και έλεγε αρλούμπες. Δεύτερον, οι αριστεροί κάνουν συλλαλητήρια, απορίες κλπ. Και ξέρουν ποιες συνέπειες θα έχουν. Π.χ. πριν ένα μήνα περίπου το ξύλο που έπεσε για το άγαλμα του Τρούμαν και οι συλλήψεις χαιρετισμού σε Χατζηνάκου και γιατρό, καλή εκπομπή. Και λέει μετά και στο μακεδονικό κομμάτι υπάρχουν ενδείξεις πως αν περάσει καλοκαίρι το όνομα θα υπάρξει χαλάρωση στο Εμφία και από Σεπτέμβριο. Για να προλάβει ο Τσίπρας το Μητσοτάκη και δεύτερον να υπάρξει ένας αμοιβαίος συμβιβασμός Τσίπρας με Ευρώπη. Κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Γιατί πώς τα βλέπεις αυτά όλα. Νομίζω το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που περνάνε τα πάντα. Σωστό. Γιατί ο κόσμος είναι στα beach bars, χαλαρέ. Και οποιαδήποτε αντίδραση είναι πολύ πιο μέτρια. Γιατί δεν είναι και το περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που σε ευνοούν να κάνεις συλλαλητήρια, κινήσεις. Δηλαδή, όντως ο κόσμος το καλοκαίρι θέλει να χαλαρώνει. Πού να γίνει με 40 βαθμούς, ρε φίλε. Δηλαδή, θα βγεις έξω στον δρόμο και θα λιώνεις από το τσιμέντο. Οπότε είναι κατάλληλη περίοδος για να περάσουν τα πιο επώδυνα μέτρα ή αυτά τα οποία δεν είναι και τόσο αρεστά στο λαό. Στον πολιτικό κύκλο που λέμε, γιατρέ, δεν περνά τα πιο δύσκολα μέτρα την τελευταία, το τελευταίο χρόνο. Να πω κάτι πικάντικο. Τα δύσκολα μέτρα πάντα περνούνται τον πρώτο λοιπόν, και δεύτερο χρόνο. Ξέρετε ποια ήταν η ώρα έκδοση των αποφάσεων για τις αδειοδοτήσεις. Η επίσημη ώρα έκδοσης από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πείτε μια ώρα. 3 το μεσημέρι. 5 και 20 το πρωί. Το πρωί. Και γράφουν σε ένα συγκλονιστικό έτσι στο site του δημοσίευμα μετά από διήμερη συνεδρίαση. Εγώ λέω τι δύο ημέρες ήταν άγριφοι οι μελετές αφακέλους. Τα παιδιά να πάνε να τα κάνουν μασάζ, κουράζονται. Λοιπόν, σήμερα έκανα το δικαστήριο
σε αυτούς οι οποίοι πλακώσανε τον, τον Μπουτάρη. Πήγανε μόνοι τους. Πήγανε μόνοι τους. Χωρίς συμπαράσταση από πουθενά. Καλά να πάθουνε, γιατί κανονικά δεν πρέπει να υπήρχε λαός απ' έξω. Ποδιακοί σύλλογοι, φορείς πατριωτικοί. Τι κάνανε? Και ζητήσαν συγχώρεση. Καταρχήν ζητήσανε, αυτό ήταν το τραγικότερο. Ότι πήγανε και ζήτησαν να πούμε από τον Δήμαρχο να ανακαλέσει για να μην τους κάνει μηνύσεις και τα λοιπά. Και κλαίγασαν τις γυναικούλες, λέει. Και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου εμένα. Γιατί οι παλικαρίσια πήγανε, δίναν 10 άτομα έναν. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Και δεν πας 10 σε έναν, έτσι όπως και να. Και πάνε στο δικαστήριο και αντί να έχουν μια συμπαράσταση από τα μέσα της πόλης τα οποία είναι εναντίον του Μπουτάρη. Πρώτον. Δεύτερον, από τους θεσμούς που είναι πατριωτικοί. Πατριωτικά κόμματα, πατριωτικές ομάδες και πατριωτική μακεδονόμακο ιστορίες, δεν πήγε κανένας, φίλε. Δεν πήγε κανένας, φίλε. Παρακάνανε καμιά 300 άτομα, 400 άτομα εκδήλωση για τον Μπουτάρη συμπαράσταση. Αυτό είναι το τραγικό σας, ρε εσείς. Πήγαν κάνα συμπαράσταση στον Μπουτάρη και έξω από το δικαστήριο στα παιδιά αυτά. Τι κάνανε, εντάξει να πούμε, δεν πήγε κανένας να γιατρέ μου. Για πες τώρα, και είχε και τουρκικό κανάλι εκεί πέρα, σε αυτούς τους συμπαραστάτες, να πούμε, του κυρίου Μπουτάρη. Είχε τουρκικό κανάλι. Καταρχήν για μένα, θες να κάνεις μια κατάσταση στον Μπουτάρη. Πώς τα βλέπεις, ρε Γιάννη. Πας στο Δημαρχείο και όχι στον Μπουτάρη, που είναι μια ηλικία 78, πόσο είναι ο Μπουτάρης. 76 χρόνια. Πάντως... Πας 76 χρόνια άνθρωπο να χτυπήσεις. Ναι. Πάνε στο Δημαρχείο, κάντε ανάστα ο κύριος. Πώς πάνε οι Ρουβίκονες που δεν τους γουστάρω, αλλά τουλάχιστον πάνε εκεί στις υπηρεσίες, γι' αυτό και δεν επικοινωνιακά αυτοί δεν τους βαράνε. Πάνε σε υπηρεσίες, ψιλοαρέσει αυτή η ιστορία. Ναι. Κατάλαβες. Θαυμαστάς. Μπράβο. Ναι. Αν πηγαίνανε λοιπόν στον Μπουτάρη στο Δημαρχείο, ναι, θα κάνανε γυαλιά καρφιά. Ναι. Εγώ πιστεύω εκεί θα λέγανε μπράβο, μαγιά για αυτά που έκανε ο Μπουτάρης, αλλά όχι στον άνθρωπο. Ναι. Πάνε στο θεσμό και στο Δημαρχείο εκεί. Ναι. Όπως λέω και εγώ, πάνε στη Βουλή. Ναι. Αυτή που θες να κάνεις ιστορία. Στο βουλευτή. Μάλιστα. Γιατρέ, λέγε. Σ' ακούω. Τι να πω, εντάξει, ήταν. Επικοινωνιακά μία ήττα των ανθρώπων οι οποίοι υποκίνησαν τα επεισόδια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγανε μόνοι τους. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Το άσχημο είναι ότι αυτοί που τους παρακίνησαν να κάνουν αυτή την ενέργεια δεν τους υποστήριξαν στο μετά, τους αφήσαν ανυπεράσπιστους. Τους αδειάσαν. Τους αδειάσαν κυριολεκτικά. Αυτοί πώς νιώθουν τώρα? Νομίζω ότι. Εντάξει. Νομίζω ότι στη ζωή, ό,τι και να κάνεις, πρέπει να αναθεωρείς πολλές φορές. Δηλαδή να βλέπεις. Ερώτηση. Αν βαρούσαν αριστερή τον Μπουτάρη, λέμε. Και ήταν στο δικαστήριο η αριστερή. Ξέρεις τι γινόταν έξω από το δικαστήριο? Συμπαράσταση τροπερή. Νομίζω ότι ο συνδικαλισμός. Νομίζω, για πες, για νομίζω ότι ο συνδικαλισμός στην αριστερά είναι πολύ πιο οργανωμένος, ναι, και πολύ πιο, ναι, ποσοτικά μεγαλύτερος. Ναι, ναι. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, βέβαια, υπερτερεί σε σχέση με τη δεξιά, η οποία και να ξέρεις ότι μεταξύ τους και η δεξιά είναι και άνθρωποι των μαχαιρωμάτων. Δηλαδή δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, η εμφύλη είναι πιο δυνατή μέσα σε δεξιές παρατάξεις. Σε μια διαδήλωση, αν την πέφτανε σε έναν αστυνομικό. Κάποια αριστερή έτσι και τους είχαν στο δικαστήριο. Δεν θα γινόταν απ' έξω τώρα χαμός. Συμπαράσταση εννοείται θα γινόταν. Ναι. Άρα, γιατί σε περίπτωση συνδικαλισμού είναι πολύ πιο δυνατή. 100%. Άρα αυτοί που πήγανε τώρα στο δικαστήριο, τώρα οι γκόμενες τους, οι μάνες τους, οι συγγενείς τους, οι πατεράδες τους, ξέρεις τι μπορεί να τους λένε. Είδατε, εγώ αν είχα γιο, ρε παιδί μου, γιατί άνθρωποι είμαστε. Μπορούσε αύριο ο γιος ο δικό μου, μπορεί η κόρη μου αύριο να πάει, ξέρω εγώ τι θα κάνει. Κόρη σου την έχει κάνει, δηλαδή να κάνει. Δεν ξέρω. Την έχω κάνει. Λέμε ότι στο δικό μας το σπίτι μπαίνει αυτή η ιστορία. Γιατί είναι ανθρώπινο. Σε χτυπάει μέρα την πόρτα και σου λένε αυτό που λέει, ξέρω εγώ, ο γιο σου να πούμε, όρμηξε στο πουτάρι και τον πλάκωσε και τον τσακώσε. Λοιπόν, πα εκεί και τα λοιπά. Και πα στο δικαστήριο και οι πατριώτε να πούμε. Πα έξω από το δικαστήριο και του λε του πατριώτε, ρε παιδιά, κάνε 20 ευρώ γιατί πληρωνόμαστε, ξέρω εγώ, 3 του μηνό. Να φάμε κανένα μουσακά, υπάρχει. Και να σου πούνε, έλα, με. Δεν υπάρχει κανένα άνθρωπο. Θα πει στο γιο σου, είδε ότι στη δύσκολη είσαι μόνο σου. Ποιοι θα πάνε οι πραγματικοί του φίλοι, ή ξέρω εγώ, αν πάει κάποιο φίλο κτλ. Εκεί μετρά στη δύσκολη κατάσταση. Του λέω εγώ σαν πιο έμπειρο τώρα. Αυτοί μα ακούνε τώρα, πιθανόν. Ναι. Πώ νιώθετε, ρε χαϊβάνια που πήγατε και βαρέσατε τον Μπουτάρη και οι πατριώτε σα άφησαν μόνο σα στο δικαστήριο? Λέγε, γιατρέ. Κοίταξε, κοινωνικό θέμα, Να πούμε τα παιδιά ότι οι ποινές είναι εξαγοράσιμες και στην ουσία είναι με αναστολή. Εντάξει, είναι πλημέλημα. Εντάξει, ναι. Αλλά το ηθικό κομμάτι πρέπει να είσαι εκεί έξω. Πού είναι οι ποντιακές αυτές? Πού είναι οι φιλελληνικές? Δεν ξέρω αν το κομμάτι οικονομικό. Πού είναι οι πατριωτικές αυτές έξω από το δικαστήριο? Γιατί? Αν πηγαίνανε κάποιοι, θα ταυτοποιόταν ή αυτοί. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Οι κομμουνιστές που πάνε και βαράνε, πάνε έξω, ας πούμε. Άμα ήταν εκεί πέρα οι 17 Νοέμβρη, 18 Απρίλη, πώς τους λένε αυτούς τους αριστερούς. Τέλος πάντων. Κοίταξε, για να μην φανεί κάποιος όντως. Και αυτό που λέει ο Γιάννης έχει δίκιο. Για να μην φανούν ότι είναι υποκινητές
των επεισοδίων κάποιες πολιτικές οργανώσεις και να μην υπάρχει στοχοποίηση, μπορεί να το κάνει για αυτόν τον λόγο. Αλλά τουλάχιστον σε κομμάτι ηθικής υπάρξης αυτοί πήγαν τελείως μόνοι. Δηλαδή κανείς δεν τους στήριξε και θέλω να δω αν θα υπάρξει κάποιος έστω και ανώνυμα να πληρώσει τουλάχιστον αυτά τα πρόστιμα. Μάλιστα. Αυτές τις ποινές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στοίχημα. Καταρχήν έχουμε ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ρεάλ Λίβερπουλ τώρα. Ατζελότης η Νάπολη, πρώτα αυτόν. Μέτρια επιλογή. Και πάει Βιδάλ και Μπενζεμά το καλοκαίρι. Η Νάπολη. Ναι. Κοίταξε, εγώ θέλω επιτέλους να σπάσει αυτό το μονοπόλιο της Γιουβέντους, το οποίο έχει καταντήσει κουραστικό. Αηδία. Χαρήκαμε όταν έβαλε τον γκολ Κουλιμπαλί και πιστέψαμε ότι ίσως ήρθε η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου. Με στο match Inter Juventus και όταν είδαμε εκείνο το Inter Juventus εκείνο το Σάββατο. Φωνά. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Κράτα το λίγο, αυτό μου αρέσει. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης. Στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52, στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Ρε παιδιά. Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design. Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη. 2310-201-202. Custom design. Premium car styling. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσαφικά σαν κοσμήματα και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Έξοδος στα καλύτερα εστιατόρια της πόλης, στη μισή τιμή με το goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα γεύμα ή δείπνο 2 ατόμων μόλις με 10 ευρώ στον εντυπωσιακό χώρο του αγαπημένου ρέστοραν Φιλέτο Σολομονίδης, με αυθεντικές γεύσεις και πλούσια πιάτα, αλλά και 40 χρόνια ιστορίας και μοναδικής υπογραφής στη γαστρονομία της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-230-060. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Έρχεται Heavy Metal Σεισμός. You'll take my life. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe. Iron Maiden. Judas Priest. Volbeat. Σάξον, Τρεμόντι, Αξέπ. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, γιατρέ, συνέχισε για να πάμε λίγο στο επόμενο. Λοιπόν, είπαμε ότι θυμόμαστε όλοι το παιχνίδι του Ίντερ με τη Γιουβέντους που είδαμε εκείνη την διπλή ανατροπή που την έκανε αρχικά η ομάδα τη Ίντερ με 10 παίχτες και εν συνεχεία μέσα σε ένα δίλεπτο η τεράστια προσωπικότητα του Ντιμπάλα. Γιατί εντάξει, ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, ένα game changer,
Άστα του λέει ο κύριος Κόκκινος το μεσημέρι, όταν μια ομάδα έχει την ευλογία, έχει τέτοιο υλικό και παίζει και με παίχτη περισσότερο και έχει και τα πνευματικά χαρίσματα να τα απεξέρχεται και στις δύσκολες στιγμές που ήδη ακόμα δεν το διαθέτει. Κατόρθωσε, έκανε τη μεγάλη νίκη, έκοψε τα πόδια της ομάδας της Νάπολη. Την επόμενη μέρα έχασε με κάτω τα χέρια μέσα στο Αρτέμιο Φράγκη από τη Φιωρεντίνα και είχαμε αυτή την κατάληξη. Λοιπόν, είναι ναι. Ο Αντσελότη για μένα μια παροχημένη κατάσταση προπονητή. Δηλαδή δεν έχει φιλοδοξία. Δηλαδή έχει κάνει τα πάντα στην προπονητική του καριέρα. Έχει σηκώσει τσουλού με Ρεάλ, με Μίλαν, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν έχει πάει πάρα πολύ καλά ο κ. Αντσελότη. Πρωταθλήματα με Τζέλσι. Πόσο χρόνο είναι ο Αντσελότη, ρε? Πάνω από 60. Ναι, έχει και κάποια απάθηση, πίνει κάτι, χάπια κάτι αυτά. Εντάξει, ναι, πάνω, είναι γενικότερα άνθρωπος ο οποίος. Δεν νομίζω ότι ο Σάρι έχει ως κατάλληλο διάδοχο τον Αντσελότη. Θα προτιμούσα έναν πιο φιλόδοξο νέο προπονητή. Σανατάρι. Δηλαδή όπως είναι ο Ντι Φραντσέσκο αυτή τη στιγμή στη Ρώμα. Μια αντίστοιχη περίπτωση. Δεν τον ξέρω. Νάγκελσμαν βλέπω πολύ να. Ο Νάγκελσμαν είναι περιζήτητος. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο ιταλικό περιβάλλον γιατί είναι άλλη κουλτούρα των Ιταλών. Θέλει ένα μεταβατικό ακόμα στάδιο. Ο Νάγκελσμαν, επειδή οι Γερμανοί έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η αίσθησή μου είναι ότι η επόμενη δουλειά του θα είναι στην Premier League. Premier League, εγώ πει. Ναι. Λοιπόν, ο Κλοπ είχε ένα πολύ ωραίο κοινωνικό θέμα. Λοιπόν, εκτός από τον Μπουτάρη και όσοι τον αφήσανε μόνους τους, τους τύπους που τον πλακώσανε. Και πρέπει να νιώθω πολύ ανόητοι στο δικαστήριο σήμερα αυτοί που τον πλακώσανε. Εκτός να το κάνουν για την πάρτι και δεν περιμένανε σάλια μάλια και αυτό το. Σου λέει πήγα τον πλάκωσα και μπήκα. Λοιπόν, κάνα φραπέλε ο Κλοπ μπορεί να χτυπήσει Βιντάλ και Μπενζεμά ούτε με σφαίρες και κιάλια. Γιούβε η Σόβια πρωταθλήτρια και σας πονάει λέει και τους τρεις. Καλή εκπομπή, παιδιά, σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Το είχα ακούσει, αλλά δεν ήξερα την κατάληξη του δικαστηρίου. Και θα το σχολιάσουμε. Δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δικαίωσε γονείς που διώξανε τον 30χρονο ετών γιο τους, τον Τεμπελχανά, από το πατρικό τους. Ήταν ένα τεμπελόσκυλο 30 χρονών, το οποίο να πούμε στην Αμερική. Δεν είναι Ελλάδα να ζεις με τη γιαγιά σου. Είσαι στα 18 δρόμο, δεν έχει. Παίρνεις δρόμο και βγαίνεις. Έμενα με τη μαμά και τον παπά στο ίδιο σπίτι. Δεν πλήρωνε νερό, τηλέφωνο. Δεν συμμετείχε. Δεν συμμετείχε και τα λοιπά στα έξοδα. Και του λένε φύγε ρε την Παγλαμά, βρες καμιά δουλειά να σηκωθείς να φύγεις από εδώ 30 χρόνο βόδι να πούμε. Αυτός δεν έφευγε να πούμε. Και τον κάναν μήνυση. Κάνανε στο γιο του μήνυση. Κάνανε μήνυση στο γιο του. Θα ήταν μεγάλο τεμπελόσφυλλο να πούμε. Καλά, ήταν μόνο στην Αμερική γύρω. Δεν δούλευε, δεν έκανε, δεν έρανε. Άρα αυτό θα πούμε κτλ. Και το δικαστήριο δικαίωσε τους γονείς. Και θέλει σχολιασμό εδώ από την τοπική κοινωνία και γενικότερα από τους Έλληνες. Αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να το κοίταξε, δεις. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Έλληνας γονιός. Όχι, δεν θα έκανε ποτέ μήνυση. Ο Έλληνας γονιός. Εδώ χωρίζουν 43 χρονών και έρχονται στις μάνες και τρώνε τις συντάξεις. Εμένα δεν σε είπα τι. Κύριε Αμαρυγό, λέει, ως 50 χρονών, 52, μια χιλάρα να, έχεις λέει κανένα τριαντάρι να με δώσεις. Λέω, πάντα βρω το τριαντάρι. Γιατί, πέθανε, λέει, κύριε Αμαρυγό. Ποια είναι κύριε Αμαρυγό, η μάνα μου, λέει. Πόσο είσαι, 52 χρονών, δεν θα πεθάνει κύριε Αμαρυγό, δεν θα ήταν 78, 81, ξέρω εγώ, θα πέθανε. Χώρισα, λέει, με έδιωξε η γυναίκα μου, λέει, 40 χρονών, γιατί ήμουν άνεργος. Λέω, φυσιολογική εξέλιξη. Ναι. Και πήγα, έμεινα με την κυρία Μαρυγό. Η κυρία Μαρυγό έστειλε τον άντρα της στο τόπο χλωερών, στο τόπο καταψύξεως, πώς λέει, αναψύξεως, πώς τα λένε αυτά. Τον έστειλε στο Φάνη Μπαμπούλα. Πήρε το γιο στο σπίτι, τον άρμε για τη μάνα, καλή σύνταξη να πούμε. Στρατιωτικός με φαίνεται ο πατέρας, και η μάνα κάπου δούλευε η γυναίκα. Α. Έτρωγε, έπινε, 40 χρονών μέχρι 52. Πεθαίνει η κυρία Μαρυγό, λέει τι θα κάνω τώρα. Καλά, 12 χρόνια τι έκανε. Έχεις ένα αίσθημα στα 12 χρόνια. Όχι. Γυναίκα, έψαξες να βρεις, να πηδήξεις, να κάνεις, να όχι. Πήγες να κάνεις καμία εταιρεία, όχι. Υπάλληλος που δεν να πας, όχι. Στο εξωτερικό να πιαστείς, όχι. Και περιμένεις εδώ σε εγώ 30 ευρώ. 30 κλωτσιές θα σε δώσω τώρα. Πάρα δρομοφύγιο, πώς είσαι, μεταβολή, μπρος Μάρς. Λέγε γιατρέ, σε ακούω. Λοιπόν, είναι ένα. Ναι. Πραγματικά μια νομική πράξη η οποία. Και μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία. Ναι. Στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία μας και γενικότερα όπως είναι ο θεσμός της οικογένειας, σοκάρει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι στο σωστό προσανατολισμό για να καταλάβει ένας άνθρωπος μετά το 18 πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και να είναι παραγωγικός. Ναι. Νομίζω ότι έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα περισσότερο η απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Δηλαδή. Παρά ότι είναι μια μορφή ποινής. Δεν είναι ποινή αυτό, το τεμπέλι να το πει πάνε να δουλέψεις. Ξέρεις, δεν είναι 30 χρόνια. Καμία ποινή. Τι ποινή. Το να βγεις στην αγορά εργασίας και να δουλέψεις είναι το. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτός αυτό ήταν και χαραμοφάει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να φτάσει σε αυτό το σημείο ο γονείς. Δεν θα ψάχνει καν για δουλειά, δεν θα κάνει καν προσπάθεια. Ναι. Άμα βλέπαν οι γονείς ότι προσπαθεί και είχε ατυχίες, εντάξει. Αλλά αυτός θα ήταν σίγουρα χαραμοφάει. Θυμίζεις δηλαδή Παπαμιχαήλ στην ταινία. Παπαμιχαήλ στην ταινία, το τεμπελόσκι. Δεν το έχεις δει. Το τεμπελόσκι. Το έχω δει ταινιάρα. Το τεμπελόσκι. Σωστό. Έχουμε χαιρετίσματα από τον Νίκο από τα Γιαννιτσά.
Χαιρετώ τα παιδιά από Ξάνθη και το Hotel Ελισό. Το ξέρεις το Hotel Ελισό? Mm-hmm. Είμαι εδώ με πολιτές λογιών. Όλοι είμαστε με τη Ρεάλ. Ο Αντζελότη έχει πρόβλημα με το θηρεοειδή και παίρνει, λέει, χάπι επειδή τον ανέθεσε, λέει. Τι θα πει ανέθεσε? Δεν κατάλαβα. Επειδή τον ανέθεσε, λέει. Ποιον ανέθεσε, λέει, τι? Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, παίρνει χάπι για τον θηρεοειδή. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει πω υπέρ, αλλά ποια από τις δύο παθήσεις. Τον αφαίρεσε, τον αφαίρεσε τον θηρεοειδή. Αν τον αφαίρεσε, παίρνει συμπλήρωμα. Παίρνει συμπλήρωμα. Είναι υποθηριοειδικό, οπότε. Εντάξει, αυτά δεν είναι προβλήματα τώρα σοβαρά. Εντάξει, όπως να είναι, υπάρχει. Και μας έκανε πάσα και για Champions League τώρα. Ναι. Real Juventus. Χι. Λίβερπουλ. Real Juventus. Γιατρέ μου. Χι. Real Liverpool. Στατιστικά. Βλέπει. Χι. Γιατί. Δεν έχει στατιστικά. Στατιστικά, ρε. Έχει, θα το πάρει Real και με γκολ από ψηλά, ένα με δύο γκολ από στο. Με κεφαλιές. Ψηλά. Έτσι βλέπω. Η αίσθηση είναι ότι η Liverpool δεν έχει οριμάσει ως κλαμπ ακόμα για να διεκδικήσει επίσης όρις απέναντι στη Real το Champions League. Να δώσω χαιρετίσματα στο Θανάση Φανφάνη, τον αδερφό του φίλου μου, του Σταύρου Φανφάνη. Κομωτινή. Γνώμη για τον Έμερι στην Arsenal. Μετριότητα. Θα δούμε άσπρη μέρα. Αρσεναλίστας είναι ο Θανάσης. Είναι μια μεταβατική. Σε ακούμε με Σταύρο και σε περιμένουμε στη Μαρόνια για ψήσιμο. Μαρόνια. Μαρόνια. Η Μαρόνια τελευταία φορά που πήγα έκλαψα με μαύρο δάκρυ. Πήγα ένα σκύλο πίσω, τον Μάρκο, τον Λαμπραντοράκι να πούμε. Έκλαιγα με την Ευγενία στο δρόμο να πούμε, πήγαμε πίσω τον Μάρκο. Κλάμα! Πήγατε και τη σπηλιά του Κύκλοπα? Ε? Όχι. Τι? Σπηλιά Κύκλοπα τα λοιπά. Ποιο Κύκλοπα? Έχει ένα ωραίο εστιατόριο εκεί κάτω, τι Κύκλοπα? Που πάνω στο χωριό ή στην παραλία? Που κάτω στην παραλία, λέει, στο λιμανάκι. Στον Πλατανίτη? Δεν ξέρω πώς το λένε. Έχει ωραία ψάρια εκεί πέρα. Πάω με το Φανφάνι εκεί πέρα. Ράδιο Χρόνος και εφημερίδα Χρόνος. Πολύ τρομερός. Στη συνεργασία ήμασταν. Φέτος μείναμε λίγο πίσω γιατί υπήρχαν κάποια εσωτερικά θέματα αναβάθμισης του ραδίου χρόνου. Αναβάθμισης. Ήταν και συνεργάτης με το Μετρόπολης. Λοιπόν, Ραπτό διάβαζε τα μηνύματα για τον γιατρό και μη ζορίζεστε, λέει. Πες και για το Σουρνάλι. Δεν μας νοιάζει ο Μητάρης. Μόνο Χατζινάκο τα λέει σωστά. Βάμος Χατζινάκο. Λοιπόν, είμαι το μεσημέρι εδώ με Πόγκο Λόκο. Και μαθαίνουμε την ιστορία ότι ο Γιώργος είναι ραντεβού με το Σερνά. Με το Σερνά. Το δεξί μπακ αυτό το παλαιολιθικό. Έπαιζε μπάλα όταν ήμασταν δημοτικό. Ναι, 36 χρονών. Εντάξει. Σαν να παντρευτείς, ξέρω εγώ, την Σαμπουτζάκη στα 75. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αρχίζουν τώρα στο. Εγώ τώρα το Μέγαρο, τώρα παίρνω από τους παοξίδες τώρα στο off the record. Και αυτό και την αυτό και διαμαρτύρομαι και τα λοιπά. Και αρχίζουν και γκρινιάζουν και το Χαντσερίν. Και πάνε να πασάρουν και αυτό είναι το ζαβουνοκέφαλο, τον κεφάλα, τον Παπαδόπουλο, που δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει. Γενικά βλέπω και στον ΠΑΟΚ ότι ανοιχτό το αυτό για τον μπάτσετ, αλλά δεν βλέπω να κουνιέται πολύ η ιστορία. Νωρίς είναι ακόμα. Ναι, νωρίς είναι ακόμα. Μουντιάλ θα αλλά παιχτεί. Μου παίρνει τώρα το 36χρονο. Τώρα μου πει Μάιο μήνα είναι προ Ιούνιο, ηλίθεια τώρα. Ναι, αλλά είναι μια κίνηση που δεν με γουστάρει ο κόσμο. 36 χρονών, έτσι. Στα πλάγια μπακ δεν πάει. Εγώ τώρα, να ρίξω και μια. Ναι, λοιπόν, να ρίξω ναι. και μια μομφή για τους ρεπόρτερ του Άρη, όσον αφορά για ποιο λόγο. Γιατί, ρε φίλε. Εδώ έγινε μια μομφή για το Σερνά. Για μένα πολύ καλώς βγήκαν και αντιδράσανε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και εδώ πέρα και η παραγωγή. Ναι, δεν κάνεις ένα λάθος, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει λεφτά. Λοιπόν, έχει λεφτά, δεν έχει σημασία. Είναι ο Σερνά, ό,τι και να είναι. Είναι ένας παίκτης, να πούμε, με μια ιστορία. Όνομα με ιστορία. Μπράβο. Και ο Μπερμπάτοφ λοιπόν, είχε ιστορία. Και ο Μπερμπάτοφ βλέπω πολύ σωστά. Σωστός ο γιατρός. Μ' αρέσει η αιρετικότητα του γιατρού. Περίμενε. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ ήρθε την τελευταία κυριολεκτικά μέρα από ό,τι ήταν των μεταγραφών και ήρθε σαν το κερασάκι στην τούρτα. Ναι. Ο Σερνά ανοίγει τις μεταγραφές. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Ναι. Σε κατάλαβες. Εκεί ναι. ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ήθελε να το κάνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος. Μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν και βλέπω πολύ σωστά. Ότι άρχισε η κριτική, γιατί έτσι και τα λοιπά. Και για μένα είναι πολύ σωστό αυτό ναι. που έγινε για τον ΠΑΟΚ. Είναι υγιέστατο, είναι θα υγιές. Μπράβο. Είναι υγιέστατο. Εμείς ναι. τώρα πάμε να φέρουμε να πούμε τον Ασλίδη εδώ πέρα. Όχι, υπέγραψε όχι, και το λένε. Ζητάει, λέει, προκαταβολή και δεν έχει τα τον δώσει. Ο Ασλίδης. Ο Ασλίδης. Ο Ασλίδης, δάς μην έχουμε, δεν μας πειράζει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Λοιπόν, ναι. και δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Πάμε ναι. να φέρουμε εδώ πέρα ποδοσφαιριστές να πούμε βετεράνους. Ναι. Σουπεράδες σημεία, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Και δεν τρέχει τίποτα, δεν κουνιέται φίλο. Να θεωρείτε δεδομένη μεταγραφή, διαβάζω. Να και τι ρε, πείτε κάτι να πούμε. Συνηθίσατε στη Μαρόνια και στο Εράσμιο να παίζετε και στο Εράσμιο. Δεν ξέρω τι συνηθίσατε. Έπεσε κατά κάποιο τρόπο. Γιατρέ, αν ανοίγει πόρτες με Ραούλ, μπράβο και με Ήβιτς, θα σε φέρουν παιχτάκια απ' έξω. Ναι, από το να έχω Έλληνες βετεράνους. Δεν του έλογο. Εσείς δεν μπορείτε να δώσετε προκαταβολή. Έλληνες ποδοσφαιριστές και κολοκύρια τούμπανα. Υποδομές δεν έχουμε. Αυτά δεν έχουμε, είναι ποδοσφαιριστές. Το είδαμε το έργο. Λοιπόν.
Λοιπόν, νοσηλευτής Θανάσης Κωστή, καλησπέρα, χαιρετισμούς και στην παρέα. Πιστεύεις ότι αν χάσει ο Ζιντάν το Champions League τελειώνει και από τη Ρεάλ? Όχι, δεν νομίζω. Αλλά πιστεύω ότι πιο προπονητής είναι ο άλλος. Ο Κλοπ. Ναι, έτσι νομίζω. Κοίταξε, ο Κλοπ είναι ένας προπονητής ο οποίος ζει και πεθαίνει με το σχέδιό του. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι όπως ο Γκουαρδιόλα. Είναι μια μικρή εκδοχή του Γκουαρδιόλα. Ναι. Δεν έχει, ας πούμε, αλλαγή. Δογματικός. Δογματικός. Το 4-3-3 δεν θα το αλλάξει ακόμα και αν του πεις ότι την άλλη μέρα θα πεθάνεις. Δηλαδή, και άμα το αλλάξει, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό, θα πεθάνεις. Αυτός εκεί 4-3-3 πραγματικά δεν θέλει να τον εγκαταλείψει. Δεν ξέρω γιατί. Σου νιώθει πολύ πιο ασφάλεια με αυτό το σύστημα. Το αρέσει στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Δεν έχω άποψη για το κάνει ο Κλοπ και γιατί δεν είναι τόσο διαλλακτικός και χαμελέοντας το κομμάτι της τακτικής και να προσαρμοστεί πάνω στον αντίπαλο. Η αίσθησή μου είναι ότι η Ρεάλ έχει τρελή περιοχή στα χαφ. Δηλαδή θα έχει υπεραριθμία. Καταργήσαμε τα εξτρέμ εδώ στη Ρεάλ. Θα έχει, νομίζω όλες οι σύγχρονες ομάδες τακτικά έχουν καταργήσει τα εξτρέμ, έχουν καταργήσει. Αφού καταργήθηκαν τα δεκάρια στο ποδόσφαιρο, σχεδόν. Πάμε σε οχτάρια box στο box για τρία. Όπως υπήρχε, είπαμε, ναι. Όπως είχαμε το false 9, τώρα έχουμε και τη θέση false 8. Τα ψευτο οχτάρια. Δηλαδή όλοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Τα οχτάρια έχουν γίνει δεκάρια, έχουν Extreme. Γίνει εξάρια, έχουν γίνει εντεκάρια, έχουν γίνει εφτάρια. Τα πάντα. Έχουν γίνει πολυαθλητές του Στίβου, να πούμε. Πολύ εργαλεία. Καλύπτουν χώρους και ρόλους. Είναι λίγο extreme, λίγο κόφτης, λίγο δεκάρι, λίγο σεντερφόρ. Και πάντα μιλάμε για ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Μην περιμένουμε δεν τώρα οχτάρια τέτοια εδώ ναι. Πέρα στα δικά μας εδώ τα τσεκούρια. Ναι. Αυτά μιλάμε για ομάδες πρώτου επίπεδου. Είδα τη Ρεάλ στο μάτς τελευταίο στο πρωτάθλημά της 4-4-2 ρόμβο. Έκανε πρόβα σχήματος στον τελικό. Το θέμα είναι στο 2 μπροστά αν θα παίξει Ρονάλντο με τον Μπενζεμά ή Ρονάλντο με τον Μπέιλ. Ποιο προτιμάς? Η αίσθησή μου είναι ότι είναι τόσο λαθέρ και τόσο αργό το αμυντικό δίδυμο της Λίβερπουλ. Που δύο γρήγοροι. Ναι. Και νομίζω ότι ο Μπέιλ επειδή. Ο Μπέιλ επειδή έχει ψηθεί στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε. Ναι, ναι, ναι. Και έχει παραστάσει την Τότεναμ. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι καλύτερη επιλογή. Λοιπόν, και μια και είπαμε για τεπελόσκυλα. Και μια και είπαμε για τον Τριαντάρη που τον διώξανε από το σπίτι και μέσω δικαστικής απόφασης. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται. Είναι ένα κοινωνικό κομμάτι μετά το. Μετά τα πολλά κομμάτια τα κοινωνικά με τον ξυλοδαρμό του Μπουτάρη. Δηλαδή ο ξυλοδαρμός του Μπουτάρη είχε πολλά κοινωνικά κομμάτια και πας να αναπτύξουμε εδώ πέρα. Ναι. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο τεμπελόσκυλο στην Ελλάδα? Ποιο θεωρείτε? Ποιο θεωρείτε, ρε παιδί μου? Με το λιγότερο ένσημα. Ρε παιδί μου, τώρα από τη showbiz τώρα θα πάρουμε. Εντάξει. Τώρα έχει ναι. Τεμπελόσκυλο ένα γκάρο τώρα στη γειτονιά μας. Δεν ξέρουν προσωπικές ζωές ανθρώπων. Δεν ξέρουμε τα όταν. Κοίτα, λογικά σε πολιτικό θα πας. Εγώ λέω να πιάσουμε στο κομμάτι του αθλητισμού. Ποιο ήταν ο πιο τεμπέλης ποδοσφαιριστής που έχετε δει ποτέ να αγωνίζεται? Ο πιο άφαντος, ο πιο. Ο πιο τεμπέλης ποδοσφαιριστής και ο πιο τεμπελόσκυλος στην Ελλάδα πλην πολιτικού. Ας βάλουμε αυτό που είναι ποδοσφαιρικό αμυγός. Πιο τεμπέλης ποδοσφαιριστής. Πιο τεμπέλης ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Εγώ βρίσκω ένα με τη μία. Σάρτας. Σάρτας, όχι ρε. Κατευθείαν το ίδιο. Δηλαδή ακόμα και στις δηλώσεις του. Λοιπόν, διαμαρτύρονται οι παοξίδες. Κύριε Γιώργο, κύριε Σαββίδη, αυτό το πράγμα με τα μανατζερικά στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, λέει ο φίλος. Έκλεισε ένα μπέκ 36 χρονών που έγινε να παίξει ένα χρόνο. Και τώρα πάει να πάρει και τον Καρέλη, λέει. Τον έκλεισε, ναι. Ο Καρέλης είναι πολύ καλή περίπτωση άμα τον πάρει. Ναι, αλλά είναι χωρίς αγωνιστικό. Σαν εξτρέμ. Έτσι, χωρίς ρυθμό. Σαν εξτρέμ. Σαν δεύτερο φόρ. Δεν παίζει δεύτερο φόρ. Τραυματίας του Σαββίδη. Ή δεκάρι θα παίξει πίσω όπου δεν είναι, ή πρέπει να παίξει αριστερά. Τότε πολλοί μαζευτήκαν. Και Πέλκας και Καρέλης και αυτά. Αν έχω ένα προπονητή ο οποίος είναι, ας πούμε, μάγειρας, ανακατοσούρας. Να πω ρε Καρέλη, εδώ μπορεί να παίξει ρόμο 4-4-2. Ο δεύτερο μπορεί να παίξει εξτρέμ, μπορεί να παίξει 1002. Και εδώ τώρα με αυτό να δω, στο 4-2-3-1 ή 4-3-3, αυτή είναι η μόνη διαφορά. Δεν χωράει τώρα να ψάξουμε να βρούμε ιστορίες. Κατάλαβε. Πάντω να δώσουμε και την πρώτη μεταγραφή τη ΣΑΕΚ. Ορίστε. Ο Αλμπάνης. Μεγαλύτερο. Δεν με τρελαίνει ο Αλμπάνης. Και η δεύτερη, μάλλον, ναι. Θα ανακοινωθεί ο Κάιπερ στο Εργοτέλη. Ναι. Ο οποίο τώρα αποσώθηκε και ο Μάνο Τεργοτέλη με την αφαίρεση των τριών βαθμών από ναι. Τι τρεις ομάδες που ήταν από κάτω. Δεν πάει στα τρίκα, αλλά μόνο και μόνο για να μην τραυματιστεί. Ναι. Καλή περίπτωση, Στυλμάνου να πούμε. 22 χρονών όμως είναι λίγο μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, αν ήταν λίγο καλύτερο, θα είχε φανεί πιο νωρίς. Μην το λες. Ο Καμπανιακός είχε τον Τσίμπο 23 χρονών. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός την ίδια χρονιά. Τοπικό ο Καμπανιακός, ο Τσίμπος στο τοπικό πρωτάθλημα. Τον είχε δει στο κύπελο, νομίζω. Το είναι, έχει ακόμα. Έχει, στο κύπελο δεν έχει ζήσει. Παίρνει double με τον Παναθηναϊκό. Είχε ένα πρόβλημα με τα δόντια και αντί να κάνει 34 μάτσε, έκανε 16-17 με τον Παναθηναϊκό του Κμόχ.
Κατάλαβες. Δηλαδή τεράστιες διαφορές. Στον Όφη το θυμάμαι πιο πολύ τον Τζίμπο παρά στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μεγαλύτερο τεμπελόσκυλο από το γιο της Αλίκης δεν υπάρχει. Λέω 2,79. Ούτε μισό ένσημο δεν έχει. Μόνο έτρωγε τα λεφτά. Λέω 2,79. Λοιπόν, γράφουμε. Παίρνουμε εδώ και λέμε. Γιος Αλίκης, ένας. Γιος Αλίκης. Τσάρτας απ' την άλλη. Έχει πολύ πράγμα. Μας έδωσε τροφή. Αυτά πρέπει να έχεις και κοινωνικές αυτές. Δηλαδή, πιο τεμπέλη ποδοσφαιριστή. Πολιτικό μετά. Πολιτικότητα. Πρέπει να έχει κατηγορίες. Πολιτικότητα μπαίνει, δεν είναι. Πιο ψυχατό. Πολύ είναι γόνικα οικογενειών είναι και γελό, μπαίνουν. Δεν στην πολιτική δεν κάνουν τίποτα. Δεν μπαίνουν αυτά τα τεμπελόσκυλα. Δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, ποιος δούλεψε. Λοιπόν, δώσε και μια παρέδεση εδώ να πούμε και κανένα στοίχημα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Πού θα δεις τον τελικό. Μαρμίτα. Μαρμίτα. Πριν δώσεις τα προγνωστικά. Ναι. Να πούμε ότι ήμασταν καλεσμένοι να δούμε. Σε πολλά μέρη να πούμε το τελικό. Ο γιατρός πήγε σε αυτό το βρωμερό Κιλκής. Πού το βρήκε το Κιλκής, ρε σειρά. Εντάξει. Θα μας πιάσει καμιά θλίψη. Στα σύνορα θα πάμε, ρε, να δούμε το τελικό. Θα πάνε να φάνε σαν τα βόδια αυτοί να πιούνε. Δεν θα δούμε τελικό. Καταρχήν να πούμε ότι θα δούμε πρώτα το μπαράζ ανόδου Φούλα Μάστον Βίλα. Αυτά είναι μάτς. Ναι. Να δούμε ποιος θα είναι το χρόνο. Ένα παιχνίδι στο Γουέμπλεϊ. Με ποιον είσαι. Με το Θεαπ. Να πω, επειδή το Μπέρμιγχαμ είναι μια μεγάλη πόλη. Και γουστάρω μάλιστα και το τέκνο της πόλης του Μπέρμιγχαμ. Είμαι με την Άστον Βίλα. Ναι. Χωριάτες. Ναι. Χρειάζεται το Μπέρμιγχαμ να έχει ομάδα στην Premier League. Η Άστον Βίλα. Χωριάτες. Έπεσε West Brom. Εντάξει, πρέπει μια ομάδα να ανέβει. Ναι. Από αυτή την πόλη. Ναι. Και αν είστε υπέρ ή κατά με τους γονείς που διώξαν το τεμπελόσκυλο. Ναι. Ναι, γιατί τώρα εδώ πέρα τώρα θα βγει και θα πει: εγώ είμαι 46 χρονών και μένω με τη γιαγιά μου και τη μαμά μου να πούμε γιατί δεν έχω δουλειά. Τώρα, γιατί όμως δεν έχω δουλειά, θα σε πει. Ενώ στην Αμερική υπάρχουν. Ναι, είναι άλλες κοινωνίες. Άλλες κοινωνίες. Μπράβο. Δεν μπορεί να το βάλει στο ίδιο. Έτσι δεν είναι. Είναι άλλες κοινωνίες. Η Αμερική είναι η χώρα των ευκαιριών. Δεν είναι δηλαδή. Το να κάθεσαι σπίτι. Σε ποια πολιτεία τον είπα έγινε αυτό, να μας πει ο Χρήστος. Σε ποια ταβέρνα πας στη Μαρόνια, στο Στράτο, λέει ο Θουβού Ακροατής. Ρε, με πάει ο Φανφάνης. Στο λιμανάκι, δεν ξέρω, Στράτος λέγεται. Πλατανίτης λέγεται. Πλατανίτης. Έχω πάει και εγώ σε αυτή την ψαροταβέρνα. Ξέρεις που είναι, στο λιμανάκι κάτω. Ξέρω, ναι, εντάξει. Ωραία ταβέρνα. Και δροσιά, ε. Μια χαρά. Ναι. Βέβαια, χειμώνα περίοδο, αλλά εκεί το ψάρι να ξέρεις είναι και το ποιοτικότερο στο Θρακικό Πέλαγος. Το. Είναι τα καλύτερα νερά για μεγάλα ψάρια. Ναι. Ψυχρά και με πολύ οξυγόνο. Μάλιστα. Ρωτάω στο Φανφάνη τώρα για ένα σκύλο, τον Κόκκι. ο οποίος αρχίζει να γερνάει και μου λέει πώς είναι ο Κόκκι, του λέω και μου στέλνει μήνυμα και λέει λίγο πιο νέος από το Σρνάλι είναι. Να κάνω μια ερώτηση τελείως. Πλέον στα 9 του λέει σίγουρα θα κυνηγάει την μπάλα καλύτερα. Χαχα, είναι κρατάει γερά. Ήταν ο πιο συμπαθητικός σκύλος από τα λαμπρατόρ που είχε εκεί. Ο Κόκκι. Ο Κόκκι. Τι χρώμα είχε. Μαύρος, άσπρος, ξανθός. Ξανθοκόπος, ναι. Golden. Ναι, golden. Όχι, ρε, golden. Τι golden. Τι. Πώς ήταν, άσπρο, μπέζ, πώς ήταν το χρώμα. Άσπρο, μπέζ. Προς το ξανθό, ρε, παιδί μου, ναι. Σε αυτό το μακριά πει. Τρίχα. Όχι, κοντή. Άρα ήταν λαμπραντόρ, εντάξει. Λαμπραντόρ είναι, ρε, σε εντάξει, οκ, okay, για να ξέρουμε τι retriever ήταν. Τι ήταν, τι retriever, έτσι λέγονται αυτές τις φυλές. Retrievers. Τραματοφόροι. Ναι. Στη Νέα Υόρκη έγινε, λέει, με αιτιολογία ότι δεν συνεισφέρει στα οικογενειακά βάρη. Δηλαδή είναι φύρα, στην πιο φιλελεύθερη πολιτεία των ΗΠΑ. Δηλαδή από τις πιο ευρωπαϊκές πόλεις των ΗΠΑ είναι η Νέα Υόρκη. Ναι. Πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα παρά στα αυτά που έχουν μάθει οι ΗΠΑ. Έτρελο. Εμένα είναι τι λέω, θες λεφτά, θες χαρτζηλίκι. Έχω, λέει. Πού τα έχεις, λέω. Στην κάλτσα μέσα αυτά και τα λοιπά. Οικονόμος. Τώρα αυτό το παιδί. Θες χαρτζηλίκι, όχι, δεν έχω ανάγκη. Έχω. Θα μου πει από μένα, αλλά δεν το κρατάει. Τσιγκουναρού είναι δηλαδή. Κατάλαβες. Πάει όλο ο τεμπέλο να πούμε, δεν δουλεύει. Περίεργο μου φάνηκε όμως. 30 ετών τον κάναν μήνυση οι γονείς και το δικαστήριο δικαίωσε τους γονείς για να πάει ο τεμπέλωρος έξω να δουλέψει. Δεν συνέσφερε, λέει, δεν συνέσφερε στο. Ρε, πας και μένα σε κανένα. Πώς τα λένε αυτά τα τροχόσπιτα και τέτοια οικογένεια. Αγνώ το περιστατικό, εντάξει, δηλαδή. Φοβερό. Αγνώ και εγώ. Λοιπόν, τι δεν έχουμε συζητήσει. Τι δεν πιάσαμε, τι έγινε. Κοίταξε, τι το Real Liverpool, λοιπόν, εγώ δίνω την εκτίμηση ότι η Real θα κερδίσει με πάνω από 2 γκολ διαφορά. Άντε πάλι. Και ίσως να είναι θα και. Ένα σωστό στοίχημα, βρεγά. Ναι. Χατζινάκος, πριν πάμε στο διάλειμμα, μία η ώρα Γιάννη έχουμε. Ας δώσει ο Βασίλης την εκτίμηση. Λοιπόν, αύριο έχει playoffs ελληνικού πρωταθλήματος. Α, Παναθηναϊκός Πάουκ. Και φυσικά θα επικεντρώσουμε στο Παναθηναϊκός Πάουκ. Τώρα δεν ασχολούμαστε με Ολυμπιακό Προμηθέας. Είναι Final Four του ελληνικού πρωταθλήματος, Α1, μπάσκετ. Ναι, εκεί που μπάσκετ λίγο όπως τη λένε τώρα. Παπαθεοδόρο, λοιπόν, ο οποίος πάει τέλεια και κάποιοι τον είχαν αφισβητήσει στην αρχή της χρονιάς. Λοιπόν, εγώ βρήκα δύο πολύ ωραία ειδικά στοιχήματα και με κάνει εντύπωση που το δίνουν τόσο. Το ένα είναι όλα τα ειδικά για παίκτες του Παναθηναϊκού για πόντους.
δίνει τον Αντετοκούμπο 8,5 πόντους. Δηλαδή να κάνει ρεκόρ καριέρας με τον ΠΑΟΚ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Τι ρεκόρ, δηλαδή δεν βάζει πόντους. Είναι, βγήκε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και βγήκε η αποβολή, ο Θανάσης. Ναι. Πρώτος ναι, είναι, είναι πιο σαν τα δίδυμα που ήταν ο Σουατζενέκερ με τον Ντάνι Ντεβίτο που ήταν, που ήταν να πούμε. Είναι ωραίος ο Θανάσης. Άσε μας τώρα ο Θανάσης Αντετοκούμπο, σου τη σουτάρει τώρα και κάνει σωστά πρόσφατα. Μπάσκετ δεν ξέρει, αλλά... Κάτσε να μάθουμε από τον Αριανό το μπασκετόφυλλο. 8,5 πόντους δίνει το Θανάσης Αντετοκούμπο. Αν κάνει ρεκόρ καριέρα στο Θανάσης Αντετοκούμπο με τον ΠΑΟΚ, χαλάλι να χάσουμε τα λεφτά μας. Άντερ 8,5 πόντους, θα βάλει 9 πόντους. Με τι απόδοση όμως. 1,87 αυτά, 1,90. Έτσι είχε παντοθεί ο Αντετοκούμπο με τον ΠΑΟΚ. Να βγει 5 φορές στον μηδενό, να καρφώσει, να χαλάσει το σύστημα. Όχι, το στοίχημα. Δεν παίζει με τον τελευταίο της Α1, παίζει με τον ΠΑΟΚ που είναι που βάλει, σε καλή κατάσταση. Πάνω από 8,5 ο ΠΑΟΚ δεν έχει φιλοδοξίες τώρα στο παιχνίδι. Αν βάλει 10 πόντους και το βάλω εγώ ότι θα βάλει 10 πόντους, πόσα πληρώνουμε. Ρε παιδί μου, 1,87. Είναι το όριο 1,87 το under, 1,87 και α, το under. Α, τα ίδια είναι. Ναι, ναι. Είναι 50-50. Είναι 50-50. Στη μέση είναι η απόδοση. Μάλιστα. Λοιπόν. Οπότε λέμε φυσικά άντερ 8,5 πόντους. Άλλο ειδικό για Πιτ Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι του Casey Rivers. Τι είναι αυτός? Αριστερόχειρα σουτέρ. Αριστερόχειρα σουτέρ, ναι. Ξέρει ο γιατρός. Λοιπόν, το δίνει και αυτόν 8,5 πόντους, αλλά εδώ φυσικά θα πάμε με το over. Γιατί ο Casey Rivers, αιτιολογούμε ότι βρισκόταν σε, προερχόταν από τραυματισμό και προφανώς θα θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού να το φορμάρει εν ώψη τελικών με τον Ολυμπιακό. Mm. Άρα εκτιμώ θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μπόμπερ και μπορεί για bomber. Μένα. Ναι, είναι τριποντάς, τρομερό χέρι και για μένα μπορεί σε αυτό το παιχνίδι να βάλει άνετα πάνω από 8 πόντους. Ναι. Δηλαδή, αντίθετα με τον Αντετοκούμπο, τον Rivers το δίνουμε over 8,5. Μάλιστα. Δηλαδή, έχει ίδιο ο άντρε και over Αντετοκούμπο. Ναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εταιρεία σχηματισμού τον Αντετοκούμπο με τον Casey Rivers ίδιους πόντους. Είναι δυνατόν. Σε ποιο να το πεις και ποιο να το πιστέψεις. Λέγε ρε γιατρέ, είναι λαβράκια τώρα αυτά εδώ πέρα. Εντάξει, είναι δύο ειδικά στοιχήματα λοιπόν, τα οποία όντως αξίζουν. Λοιπόν, και το άλλο που βλέπουμε είναι τον Gis το over 7,5. Πολύ λίγους πόντους για τον Gis, που είναι ο βασικός φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. Μπορεί και αυτός δηλαδή αν ήταν να βγάλει 4 καλάθια να βάλει 8 πόντους. Και το άλλο δίνει 21,5 το BAUK Handicap. Που έρχεται με μεγάλη φόρα από την ΑΕΚ με πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν ακουμπιέται αυτό, ρε Βασίλη. Δεν ακουμπιέται το handicap. Είναι πάρα πολύ 21,5 πόντι. Μπορεί να ανοίξει το σκορ, να ξεχυλώσει. Τι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάνω από 20 πόντι. Να διασυρθεί ο ΠΑΟΚ, δεν πιστεύω, γιατί έδειξε πολύ καλό πρόσωπο με την ΑΕΚ και είναι νομίζω ένα πολύ καλό φεγγάρι. Εντάξει, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι στοιχηματισμός αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει έστω μία νίκη στη σειρά. Δηλαδή, που το πιθανότερο είναι να κερδίσει το πρώτο μάτι στην Πηλαία. Αν θα κάνει σου είπε ο Παναθηναϊκός ή όχι. Εννοείται. Άλλο αυτό. Αυτό στοιχηματικά όμως. Η αίσθηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια νίκη. Κάπου θα σπάσει φέτος ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να κάνει μια νίκη, εντάξει. Μπορεί να κάνει μια νίκη στην Πηλαία. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι σε πολύ καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το μυαλό του θα είναι και στους τελικούς σιγά-σιγά. Εντάξει, θα κάνει αγκαρία να περάσει τη σειρά. Δεν νομίζω ότι θα διασυρθεί. Πέμπτη Κυριακή δεν είναι τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Και είναι αύριο το παιχνίδι 8 η ώρα. Και φυσικά θα το δούμε. Και εμείς θα το παρακολουθήσουμε και θα το σχολιάσουμε. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει 6. Ολυμπιακός 6. Ρωτάνε εδώ ακροατές, ο Θουβού, σε ποιο μαγαζί θα πάει στο γιατρό στο Κυλκής. Δεν θα πάμε στην πόλη του Κυλκής, περιφερειακά. Το χωριό. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, θα το πούμε. Χέρσο. Στο Χέρσο. Χέρσο. Στο Χέρσο. Χέρσε μέσα, χέρσε μέσα. Άστον Βίλα, ιστορική ομάδα, αλλά είμαστε Φούλαμ. Λόγω Μπόμπι Ρόμπσον, προτιμάμε τη Βίλα ίδια κατηγορία με την Μπέρμιγχαμ για να έχουμε τοπικά ντέρμπι. Και τη West Brom. Και τη West Brom. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε εδώ. Να δούμε εδώ. Πώς το λένε. Τι ψάχνεις. Να πάω στα μηνύματα, αλλά. Για να δω. Κάτσε, τα έχω εδώ έτοιμα. Περίμενε. Να δούμε τα τεμπελόσκυλα. Ποια θεωρείται το τεμπελόσκυλα. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα από τη Λάρδο Ρόδου. Μη σταμάτα να παίζει, ρε. Ανανέωση έκανα ρε τα μήνυμα. Που είμαι για σεζόν. Τεμπελχανάς ποδοσφαιριστής ο Μάνταλος, ο περιπατής της ΑΕΚ. Τι λέτε, όχι. Λάθος κάνεις. Ο Μάνταλος όχι, τον βάλανε σε τέσσερις. Τεμπέλη δεν τον λες. Σε λάθος θέση τον λες. Το λες φιλότιμο. Ναι. Μαρκάρι, γυρίζει από το. Αλλά εξτρέμ. Δεν είναι η θέση του. Εντάξει τώρα, λάθος είσαι. Λάθος είσαι. Καλησπέρα στην καλύτερη βραδινή παρέα. Ο Γεωργίου είπε στο Real FM ότι η ΑΕΚ του χρόνου θα πάρει το πρωτάθλημα. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό που είπε? Έχει βάσει ή λακαμίες? Το βασίζει το εξαγωνιστικό. Όχι στο αγωνιστικό, ναι. Γεωργίου. Ναι. Καθαρά. Ναι. Για να λέμε. Ύποπτο ότι η προσωπική ασφάλεια του Μπουτάρη ολιγόρησε επιδεικτικά κατά την επίθεση. Λέει ο Βασίλης από τη Βέρεια. Ύποπτο δηλαδή ότι το στήσανε. Λοιπόν, πολλοί μιλάνε για τα μανατζερικά στον ΠΑΟΚ και αυτόν τον γέρο τον ρίχνουν 1,200 και στο κινητό μου.
Η Δόξα θα φάει μείον 3 για τους 6 ξένους με Άρη. Ακόμα δεν εκδικάστηκε. Το σχέδιο Βασιλιάδη είναι ανεφάρμοστο γιατί είναι παρέμβαση πολιτείας ΕΠΟ. Μακάρι να μην εφαρμοστεί, είναι έκτρωμα δηλαδή. Τι έσοδα και μπάτζετ έχει Ξάνθη. Τα έσοδα και τα έξοδα της Ξάνθης είναι έτσι ισοσκελισμένα που κάθε χρόνο δίνουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ πλεόνασμα στην ομάδα. Ναι. Όσον αφορά, δηλαδή, σκέψω ότι είναι κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της ομάδας. Ναι. Κάπου 4,5 εκεί είναι τα έσοδα της ομάδας. Πόσο παίρνεις, ρε φίλε, 4,5. 4,5 εδώ προτρομάζουμε να έχουμε εμείς φέτος. Έχει καλές χορηγίες. Τοπικές. Έχει καλές χορηγίες. Δηλαδή, τι δίνουν και χορηγίες από 500 χιλιάρικα. Να πούμε ότι ο κύριος χορηγή πια απλά ο κύριος Πανόπουλος δεν δραστηριοποιείται. Δεν δραστηριοποιείται στο Θράκη. Η Viamar και η Viamar 2 που έχει δύο εταιρείες επιχειρηματικά εδρεύουν στην Αθήνα. Και έχουν πανελλήνια διασπορά. Γιατρέ, μη γράψει ΠΑΟΚ. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε σε ομάδες από Ελλάδα δεν θα βλέπουμε Τσουλού και μετά Άγιαξ Βασιλεία δεν τρομάζει τον ΠΑΟΚ. Χαζινάκο, φά τους όλους. Κοιτάξτε, ότι ο ΠΑΟΚ. Άκου να πω κάτι. Ναι. Άλλο το να περάσει το δεύτερο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ και να πάει ο Μίλους Europa League και άλλο να φτάσει στο τέλος διαδρομής και να περάσει, ξέρω εγώ, την Μπενφίκα ή τη Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω τι ομάδα θα συναντήσει στον δρόμο από αυτά τα πρωταθλήματα. Αλλά ο Άγιαξ και η Βασιλεία που έχασε το πρωτάθλημα από τη Young Boys, πια Young Boys 15 πόντους, είναι ομάδες οι οποίες τώρα που δεν έχουν προοπτική να διακριθούν στο τσάμπιονς. Πάμε μακριά από Άγιαξ. Πάμε για 38. Πολύ παοξίδες θέλουν τον Άγιαξ. Τον θέλουν γιατί, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Είναι σε κακή κατάσταση. Για 38. Ο πατέρας Αγγελόπουλος θεωρεί τους γιους του Παναγιώτη και Γιώργο διοκτήτης του Σκάι Ολυμπιακού. Μεγάλους τεμπελχανάδες, λέει Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Ο 38. Αυτοί οι δυο είναι τεμπέλοι. Κάτω Φορτούνη, εγώ περιμένω άλλο να ακούσω. Ως ποδοσφαιρικό τεμπέλι. Έλα, μας τρώλε, μας πρόλαβε το διάλειμμα. Πάμε και ανοίγουμε γραμμές. Πάμε. Και στην περίμενα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη και κάνει τώρα πιο εύκολο από ποτέ τον τρόπο απόκτησης εκπτωτικών κουπονιών. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr στην ενότητα δώρο επιταγές και εκτυπώστε δωρεάν το κουπόνι σας επιλέγοντας από δεκάδες προσφορές. Χωρίς χρήση κάρτας και δίχως καμία άλλη χρέωση. Παραδώστε το κουπόνι στην επιχείρηση και πληρώστε εκεί την αξία της αγοράς σας. Το goldmall.gr σας προσφέρει σήμερα τις πιο έξυπνες και ποιοτικές αγορές με ένα κλικ, πιο εύκολα και πιο οικονομικά από ποτέ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο 389 λοιπόν, ποδοσφαιρική τεμπέλιδες, ο Τάντος ο Φορτούνης, πολιτικός ο Ψαριανός, ο πιο τεμπέλης, ο μισός ελληνικός λαός, ο υπόλοιπος τεμπέλης. Ο μεγαλύτερος τεμπέλης για μένα που πέρασε από την Ελλάδα είναι ο Γλέζος. Εγώ στον Δήμησα, πες το τώρα. Ναι. Ο Γλέζος, ο οποίος από 16 χρόνια μέχρι 92 ζωή να έχει 150 να πάει, δεν έκανε ούτε ένα ένσημο. Λοιπόν, λέγε γιατρέ, Τζιόλης έχουμε. Πάμπλο Γκαρσία. Γκαρσία τεμπέλης. Να πάμε στο εξωτερικό. Ναι. Μεσού το Ζήλ. Ναι. Ω τεμπελόσκυλο Ζήλ. Σαχλωμός είναι, ναι. Έχει πολλούς. Έχει πολλούς. Τότι. Ναι. Φραντζέσκο Τότι. Ναι. Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έγινε στο αντίο του Μπουφόν ήταν πολύ μελό και υποκριτικό θα έλεγα. Δηλαδή, τι προσέφερε ο Μπουφόν, ο οποίος, αν είναι δυνατόν, θέλει να πάρει μεταγραφή στην Παρί. Δηλαδή, η Παρί θέλει να έχει βλέψεις να σηκώσει του χρόνου το Champions League με τον Μπουφόν. 41. Δεύτερο είπε, δεν τον παίρνει για πρώτο. Και αυτό λίγο το ψιλοσκέφτηκε. Ο δηλαδή δέχεται να κλείσει όλη αυτή την υπέρλαμπρη που τίθεται καριέρα του για να πάει να γίνει δεύτερο στρατηγό. Κοίταξε, το ιδανικό για μένα για τον Μπουφόν είναι από τη στιγμή. Αν θέλει να παίξει μπάλα, η πρόταση είναι εξής. Και είναι πραγματική. Δεν μας ακούει δυστυχώς, δεν ξέρουμε ιταλικά. Αν μπορέσει κάποιος. Πάρμα. Πάρμα. Μα, μια που ανέβηκε η Πάρμα, να κλείσει την καριέρα του στην Πάρμα. Να σώσει την Πάρμα. Τέλος. 2-31-0 όλα 90, πάμε στο κοινό. Καλημέρα. Μιλάτε με επιχειρήματα και με αιρετική άποψη. Κάντε κριτική, δεν βρίζετε, δεν λιδωρείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει. Δεν ακούγεται. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά. Η μεταγραφή έγινε, μεταγραφή του 40χρονου παίκτη. Ναι.
Πετάει ο Σαββίδης, πετάει, λεφτά, πετάει. Ο Κατσαρίς πετάει. Ο Σαββίδης, υπάρχει Σαββίδης. Υπάρχει Σαββίδης, φίλε. Γελάει. Υπάρχει Σαββίδης, φίλε. Σε τι είπα πάνω. Πού είναι, φίλε. Τι είναι, φίλε. Μήπως πληρώνει το μακρύνο βόρτο πληρώνει που είναι ένα από τα κόστα που είναι το νίκη. Ποιος πληρώνει την εξαρτησία. Ε, τον πάω, τον πάει καλά. Ποιος ΠΑΟΚ, ρε φίλε, υπάρχει ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ τρώει σανό. Σανό, ε. Τρώει σανό, ρε φίλε. Ναι. Και τρώει σανό. Μεγάλο σανό τρώει. Από τον οπαδό μέχρι τον οποίο οπαδό τρώει σανό. Όπως έγινε άλλο το Καταλληνοπόλιο, όσοι έδωσαν οι Έλληνες τα κρυά του Τούρκους, έτσι και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ο ΑΦΑΣ είναι από ό,τι έβαλε μια ταχόπλα κάτι πλάτη του ΠΑΟΚ. Καλέ, παίρνει 600 χιλιάρικα από τον κύριο Σαββίδη. Καλά παίρνει ο κύριο Σαββίδη. Ποιος Σαββίδη, υπάρχει Σαββίδη, έτσι λέμε το. Είσαι και άνθρωπος διάκη που μεγάλης ηλικίας. Δεν είσαι κανένας άνθρωπος που δεν γνωρίζεις. Έτσι, υπάρχει Σαββίδη. Πού ρε φίλε, σε τι ρε φίλε, πού ρε Καντάση. Πλάκα κάνε μου, είναι ο κόμις ακούει ρε Καντάση. Χαϊβάνια είναι ο κόσμος, γίνεται Νίκο. Ε. Χαϊβάνια είναι ο κόσμος. Ο λαός του πάω, κύριε μου, τρώει σανό. Σανό. Έτσι. Απλά τρώει το παραμύθι από τις κοινές πόλεων. Μα και τα ράδια πόλεων, δηλαδή. Πουλάνε τα ράδια παραμύθι, ε. Αυτό λες. Ναι. Ουσιαστικά πρέπει, δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει ο παντικής του εκπομπές γίνονται καλύχων της πόλεων μας. Ναι, ναι. Έτσι, το τέλειο όλο παραμύθι από τις κοινές πόλεων μας. Ναι. Αυτοί εκεί που βγάζουν πάνω χάρη οι δημοσιογράφοι. Ναι. Που είναι που για να πιάτο φαγητό. Για να πιάτο φαγή, μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Και κάτι άλλο ρε φίλε. Ναι. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το πήρε. Το λιμάνι το πήρε. Το πήρε φίλε. Δεν ξέρω, ασαφή το ρεπορτάζ. Έτσι γελάει ο κύριος. Φίλε. Να σου πω κάτι, η τερμίση. Από τε. Ναι, ναι, άκου λέει. Ναι, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, φίλε μου καλέ. Το πήρε ένας κύριος, ο οποίος είναι κάπου αλλού εδώ πέρα μέσα, κάπου εδώ πέρα μέσα είναι και είναι λιγάκι ο αρχηγός των αρχηγών. Τον αρχηγό, τον αρχηγός, μάλιστα. Νίκο, ναι, τις αγαπάω, φιλιά. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Έχω μία απορία, ψήφισε ο Νίκος στις εκλογές του Ρεστέχνη. Α, μα, δεν το ξέραμε αυτό. Πιο γρήγορα να κάνεις ερωτήσεις. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα. 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 Και τα μεγαλύτερα τεμπελόσφυλλα. Παίκτες και φυσικά πρόσωπα, ναι. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, κύριε. Πήρα για το τεμπελόσφυλλο, γιατί ένα είναι παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο το τεμπελόσφυλλο. Να ακούσουμε. Αλλά επευκαιρία να πω και για τον Μπουντάρι. Ναι. Αυτοί που πήγαν και χτύπησαν το μπουτάρι και λες δεν πήγε κανείς να τους συμπεριφερθεί. Αυτοί χαζοί. Δηλαδή ρίξε γιαούρτι. Υπάρχει σαν το γιαούρτι. Ναι, ο νόμος 4.000 δεν υπάρχει πια να τους κουρέψουνε. Εξάλλου αυτοί που πήγανε γουλί πρέπει να ήταν γιατί ιδεολογικά, ναι. Σωστά. Σωστά, ναι. Πέφτει το Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονα. Δεν πάει κανέναν. Πότε έχεις δει κανέναν το Ρουβίκονα? Όχι, 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 όχι. Ποτέ. 2 μήνες φυλακή έχει το γιαούρτωμα, 20 μήνες έχει το ξύλο. Ναι. Και είναι άλλη εικόνα να δουν το μπουτάρι στην τηλεόραση. Αυγά, γιαούρτι, έχει μπόλικα. Σάμαλι, κορνέδες. Για γιαούρτι θα είχαν και 500 άτομα απ' έξω. Ναι. Δεν πήγανε πάντως στα δικαστήρια να τους συμπαρασταθούν οι συνοπαδοί τους και οι συναγωνιστές. Μακεδονόμαχοι και οι φίλοι τους και οι άλλοι να φανούν. Μάλιστα. Άμα ήταν γιαούρτωμα θα είχε 1000 άτομα απ' έξω. Ναι. Ούτε Μακεδονομάχη, ούτε Βουλγάρος. Ο μεγαλύτερος τεμπέλης ποδοσφαιριστής που υπήρξε ποτέ στο ποδόσφαιρο είναι ο Βαλντεράμα, αν το ξέρετε. Ο Βαλντεράμα. Ωραία, ακόμη. Βαλντεράμα. Τι μαλλί ήταν αυτό. Ήτανε τον πίσω ζωή, ανέφερνε λίγο. Από τεχνική κατάρτιση μπορεί να ήταν και νούμερο ένα στον κόσμο. Ναι. Από τεχνική κατάρτιση. Αλλά ήταν ο πιο τεμπέλης ποδοσφαιριστής. Μόνο περπατούσε, δεν έτρεχε ποτέ. Ναι. Από φυσικό πρόσωπο. Φυσικό πολύ είναι. Πολύ και είναι. Και... Το μεγαλύτερο πες μου. Εγώ λέω Γλέζος. Ο Γλέζος σίγουρα είναι υποψήφιος. Είναι υποψήφιος τεμπέλης. Αν δεν είναι πρόεδρος είναι αντιπρόεδρος. Για πες μου αν κάναν μεγαλύτερο. Δηλαδή αν υπάρχει κανένας μεγαλύτερος τεμπέλης από τον Γλέζο. Όχι. Δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει, παιδιά. Γιατρέ λέγε. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι
Δεν μπορώ να κρίνω ανθρώπους, γιατί δεν τους γνωρίζω και προσωπικά. Καλά είναι τώρα, εντάξει, τι προσωπικά. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Τι έγινε. Εσύ είσαι. Και φεύγοντας καλημέρα, είπε και με μπέρδεψε ο προηγούμενος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ξεμπερδέψε εσύ. Έλα. Να πω και εγώ για το πιο τεμπέλι πρόσωπο ή ποδοσφαιρικό. Και ποδοσφαιρικό και πρόσωπο. Να το πω που είναι ένα. Δηλαδή, πιστεύω ο ράπ είναι ο πιο τεμπέλης, είναι ο Μελισανίδης. Γιατί βαριέται να βάλει λεφτά. Εργατικότατο είναι ο άνθρωπος. Εργατικότατο, τρελό. Άλλο τσιγκούνι, άλλο τσιγκούνι, άλλο τεμπέλι. Άλλο τσιγκούνι. Λέω καλαμπούρι, κάνω, λέω ότι βαριέται να βάλει λεφτά. Αυτό δεν είναι τεμπέλι. Όχι, είναι μεταφορικό. Βαριέται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Βαριέται. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Όχι, ρε. Αλληγορικό, αλληγορικό, έξυπνο αυτό που λες. Έξυπνο, ναι. Πολλά είναι έξυπνα. Κάτω τα χέρια του το Μίχελ, αφήστε το να κάνει τον προγραμματισμό του. Ο Μίχελ στο τέλος θα κάνει περιουσία για την κόρη του και τα εγγόνια του και τα τσέγγονά του. Πολλοί θα κάνουν γύρω τον ΠΑΟΚ. Που όπου αρχίζει το πάρτι των εκατομμυρίων τώρα. Απλά η περιουσία του ΠΑΟΚ θα μένει φτωχή σε τρόπαια. Στα άλλα οι άλλοι γύρω-γύρω μπορεί να πλουτίζουν. Δεν ξέρω. Μπορώ να απευθυνθώ λίγο στους δύο καλεσμένους σου. Άκου λέει. Αριανέ. Εδώ είναι φίλε. Μην ακούς το ράπτη λέει. Ο Άρης θα έχει 8 με 4 θέση. Γιατί έχει ΑΑ μέγεθος. Το πρωτάθλημα είναι χαμηλού επίπεδου. Εδώ να φανταστείς ο Παναθηναϊκός με αυτά τα χάλια, άμα δεν είχε ταμείων, θα ήταν στην πεντάδα. Όχι. Τι... 40 όχι. Βαθμούς πήρε στο χορτάρι. Θα τερμάτιζε κάτω από τον Πανιόνιο, 8ος. Θα αρχίσουμε να θα σπίζουμε νέες τέτοιες εδώ στο χορτάρι και στο μείον 8. Μείον 8 έχει πάθει να εικόσουν. Ο Πανιόνιος στο χορτάρι. Ναι. Και το η Τρίπολη πόσους είχε. 45 όσο και ξανά. Έτσι. Ωραία, 7-8 εκεί. Εσύ βάζεις τον Άρη, με την Ξάνθη και την Τρίπολη, ένα πολύ πίσω. Όχι, θέλω να μιλήσω με τον Αργανό. Δηλαδή, λέω ότι και στη θέση του δεν θα χαιρόμουν άμα θα φεύγει ο Σπανός με μια ήττα. Ναι. Τώρα, να απευθυνθώ λίγο και στον κτηνίατρο. Εδώ είναι. Ακούω, ναι. Επειδή με απάντησε πριν, ήθελα να μιλήσουμε τώρα μαζί. Επειδή έλεγες για ύπουλους και για υπουλίες. Να κάνω μια ερώτηση, άμα θες απαντάς. Αν βρισκόσουν σε ένα δωμάτιο με έναν Ηρακλειδέα, ένα Παναθηναϊκό και με έναν ΑΕΚΤΖΙ, ποιος πιστεύεις θα σου φερθεί πιο ύπουλα? Καλό, έξυπνο. Μόνο ο Πόντιος λείπει για να γίνει ανέκδοτο. Κοίταξε να πω την αλήθεια, αυτό το σενάριο το θεωρώ λίγο δύσκολο, παρατραβηγμένο. Υποθετικά. Πολύ υποθετικό σενάριο, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Θα απαντήσω εγώ. Ναι, ναι. Απάντησε, ναι. Ο πιο ύπουλος θα είναι ο τείχος που δεν θα πέφτει. Φύγε αλήτη. Καλά, φύγε. Εντάξει, ο άνθρωπος. να σου πω κάτι. Έχω ένα φίλο χωρικό, να πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είπε την ξυπνάδα του. Εντάξει, εννοείσαι ότι ρε παιδί μου, ότι εγώ πρόδωσα τον Ηρακλή που σιγά που τον πρόδωσα, γιατί δεν έχω σε κανέναν. Νιώθω μια χαρά που άλλαξα κιόλας. Τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ δεν θα αλλάξει το συνέστημά μου απέναντί τους. Τους θεωρώ όπως τους θεωρώ, σαν σωματεία γενικότερα, σαν ανθρώπους, το πώς συμπεριφέρονται, το πώς επιχειρηματολογούν. Τώρα αυτό, εντάξει, ανοησία. Ήταν μια κακία και μη έξυπνη. Χορηγός εκπομπής. Για τον τοίχο τώρα. Και του Μετρόπολης. Ενώ η Δαμανάκη λέει, η Μαρία να πω κάτι. Το γλέζο είναι. Α, και η Δαμανάκη, φίλε. Φίλε, η Δαμανάκη είναι 58-60 χρονών. Ο γλέζος είναι 90. Στα χρόνια του θα διεκδικήσει. Θα διεκδικήσει. Είναι πίσω. Τα δύο ονόματα που σε είπα στο διάλειμμα πάντως. Ναι. Τα δύο ονόματα. Τι έδωσε Χρήστος από Λαμπράκη. Τεμπελοκοπρίτης με στυλ είναι ο Αλέξανδρος Αυτικό. Καλημέρα λέει. Τεμπελοκοπρίτης. Τεμπελοκοπρίτης με στυλ. Όπω λεξιπλάστης. Θεόγλητος Λιάγκας από τους πιο τεμπέληδες. Τι λέτε μωρέ, όχι ο Λιάγκας δεν τεμπέλης. Ο Λιάγκας. Σνόπ ναι είναι αλλά. Σνόπ. Μπερδεύεται ρε παιδιά. Άλλο η αντιπάθεια. Άλλο ρε παιδιά. Πόπο αυτός ο άχητος ο Θεόγλητος. Τεμπέλης από δύο. Ναι πάμε σε εσένα φίλε ναι. Ναι. Θεϊνοκι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε εσύ που φωνάζεις σαν σιγά. Συρυγμός υπάρχει. Έλα ναι. Πάμε. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε αλλά η κινητή τηλεφωνία μάλλον θα είναι σαν τη δική μου. Όχι, όχι σταθερό μιλάω. Α, σταθερό. Άρα σε παρακολουθούν. Έλα ναι. Αντρέας από Πατήσια, Αθήνα. Καλώς το να. Έτσι. Πανιόνιο. Κάτω ή άνω. Πανιονιάρα. Άνω, Πανιονάρα. Ναι. Πώς το βλέπεις το ρεπορτάζ για το κομμάτι πλάνου βιωσιμότητας. Σε δεύτερο βαθμό θα πάρει ο Πανιόνιο στην άδεια. Νομίζω δεν τον ενδιαφέρει. Η ποινή θα είναι 20 χιλιάρικα. Δεν έχει ούτε περιορισμό στις μεταγραφές, τίποτα. Στα βασικά κριτήρια έχει περάσει. Ναι, ναι. Ναι. Κοίταξε, η ομάδα να τη βγάλει τώρα, παλεύει γιατρέ. Κακά τα ψέματα. Οι στόχοι είναι μακριά από εμάς. Και όσοι Πανιόνιοι πιστεύουν έτσι, θέλουν Ευρώπη και αυτά είναι. Δηλαδή, βλέπεις ένα πισωγύρισμα στις εποχές του Κολοβού. Όχι, μα κοίτα, μα έχεις κάνει θαύμα.
Πού είναι αυτό το παιδί. Έχει κάνει τα δύο χρόνια αυτά που βγήκαμε και είχαμε και απαιτήσει φετινές και κύπελα και τέτοια. Ναι. Νομίζω ήταν υπέρβαση. Ναι. Κοίταξε, εγώ τον Πανιόνιο δεν το φοβάμαι. Όχι, ούτε εγώ. Είναι χαμελέοντας επιβίωσης, δηλαδή ό,τι και να γίνει θα βρει τρόπο να επιβιώσει. Παίρνει παίχτες και του βγαίνουνε και τα καταφέρνει. Πάντως, μια ερώτηση, αυτό που έγινε στο μπάσκετ με τον κόρυβο Αμαλιάδας. Δεν υπάρχει, ξέρεις τι εγώ που έχω κολλήσει. Όλα να τα δεχτώ, πώς γίνεται να βάλει 85 τα τρίκαλα, αυτό δεν γίνεται. Οι οποίοι απλά κατέβηκαν για τουρισμό. Δεν γίνεται, γιατί έβαζε 60. Ποιο 60? Οι άλλοι λέγανε φύγω κακό από τα μάτια μου. Κατεβαίνω για να μην μηδενιστώ. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μάτς. Το τελευταίο. Χάρηκα πάντως. Ένα τέτοιο μάτς έγινε στην Καστοριά πριν 30 χρόνια. Καστοριά Καλυθέα. Ήταν με νίκη η Καστοριά, ανέβαινε κατηγορία. Η Καλυθέα πεσμένη και φέρανε ισοπαλία. Γιατί πρέπει να του λαδώσαν τα Γιάννενα όπως λένε στην Καστοριά. Εγώ δεν είμαι αυτό. Σιγά κλείσε φίλε φίλε. Κλάνει το τηλέφωνο σου και βρωμάει εδώ πέρα. Κρίμα γιατί Πανιόνιο δεν ακούσουμε και πολύ συχνά. Έτσι. Θέλαμε την άποψή του. Ας προσπαθήσει ο φίλος να ξαναπάρει. Ο Νεαπολίτης που είναι στην Αθήνα λέει 2-2 βλέπω τελικό και να σκοράρουν Κλάψας και Σαλάχ. Όσο για τεμπελόσκυλο το φίλι λέει και μάλιστα χοντρό τεμπελόσκυλο λέω και με βάση τα λεγόμενά σου το Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κι αυτόν. Σταμάτα, μην γελάτε. Λοιπόν. Υπάρχει λέει πιο τεμπέλης άνθρωπος από τον πρώην βασιλιά κατά κόσμο κοκό. Όλοι οι μονάρχες. Πιο άχρηστος και από τα κουνούπια λέει. 830. Ποιος είναι η βασίλισσα και η πρίγκιπες εδώ της Αγγλίας να πούμε αυτή η ώρα. Γι' αυτό και η Ελισάβετ έχει κοντέψει τα 100 χρόνια ζωής. Όλη κουστοδία γίνει να πούμε. Τι τεμπελόσκυλα είναι αυτή. Τυχεροί άνθρωποι ρε φίλοι. Πάμε. Μας ακούει κανένας που βγαίνει από ρηματοφόρα και τέτοια και λέει τι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Βασιλικός γάμος λέει και ο πριγκιπιπός γάμος. Ρα εσύ χτερα. Γελάρε. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Έλα. Ζητάτε τεμπέληδες. Έλα πάμε. Ζητάτε τεμπέληδες. Έλα είμαστε όλο αυτιά λέγε. Ναι. Μαρία Κυπριωτάκη Περάκη. Δεύτερο. Είπα. Ο Αντρεούτσι. Του Παναθηναϊκού. Δεν τα ξέρουμε σε αυτά. Αυτά ο Κώστας τα ξέρει. Δηλαδή, Αντρεούτσι παρέα και Πυριωτάκη Περάκη. Δεν ήταν δυνατή την πελίδα του Κώστα. Ήρθε ο Αντρεούτσι. Τους έδειξε τα αχαρνά του. Τους πήρε τα λεφτά και την πελικάνα. Η Μαρία και Πυριωτάκη Περάκη. Πάντως υπήρχε ένας μπακετμπολίστας πολυτεμπέλης στον Παναθηναϊκό. Ποιος? Ο Νίκος Οικονόμου. Ναι. Πόπο δρομοπόδαρος σκεφτόταν να κάνει άλλο για το rebound. Πήγαινε στο rebound χωρίς να πηδήξει. Φοβερός. Νίκος Οικονόμου. Γιατρέ, τον Οικονόμου τον έβλεπες και βαριέσαι. Πραγματικά. Αυτός νομίζω πιο πολύ κριτικός στο κρεβάτι με τη γυναίκα του. Ποια ήταν η γυναίκα του, Ναθαναήλ? Όχι, ο Τάρλατς και την Ναθαναήλ. Ποια έχει ο Οικονόμου? Μια χοντρούλα λίγο που έγινε. Μια έτσι τηλεπερσόνα. Κάτσε μια χοντρούλα που την παντρεύτηκε ο Λάλα μετά. Ο Λάλα. Την πήρε. Ποια ήταν αυτή. Συμπαθητική χοντρούλα όμως ήταν. Συμπαθητική κοπέλα. Πώς τη λέγανε μωρέ την κοπέλα. Ναι μωρέ. Συμπαθητική κοπέλα ήταν. Δεν ήταν χοντρούλα. Ήταν. Η Δρούζα. Η Δρούζα, ναι. Χοντρομπούτα ήταν. Δρούζα. Νομίζω εκεί ήταν πιο κινητικό στο κρεβάτι. Ο Οικονόμου ήταν πραγματικά σαν την Δρούζα. Ήταν το βαρετό Πασόκ. Όταν συμμιλάω βαρετό Πασόκ τώρα. Ναι. Γιατρέ, σε παραδέχομαι. Πιο βαρετό αθλητή από τον Οικονόμου δεν υπάρχει στον κόσμο. Εντάξει, δηλαδή. Τον θυμάμαι και δακρύζω από συγκίνηση. Έκανε καριέρα χωρίς να περπατάει. Δηλαδή, απίστευτος. Ειλικρινά και σε παραδέχομαι και σήμερα σου δίνω, εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πραγματικό Οικονόμου είναι ό,τι πιο βαρετό υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι Οικονόμου του Παναθηναϊκού. Και πήρε μεροκάματο του Ξησιάν προπονητής γιατρέ. Του είδες πως ξηγήθηκε. Καλά κάνει οι τεμπέληδες. Κοίταξε. Άκου εδώ ένα πράγμα. Να ξέρεις ότι οι τεμπέληδες είναι ευφιέστατοι. Γιατί είναι ευφιέστατοι? Από τους εργατικούς είναι πιο ευφιές. Πιο ευφιές. Γιατί ο τεμπέλης τη βγάζει χωρίς να κάνει τίποτα, ενώ άλλος ο βλάκας να πούμε. Υποκαθιστάει την ενέργεια με το μυαλό του να πούμε. Ναι. Υποκαθιστά την ενέργεια με άλλες μεθόδους. Πανέξυπνοι είναι οι τεμπέληδες, το λέω εγώ. Κάποιους κακομύριδες, ακούν καζατζίδι οι περισσότεροι, τους αδικήσανε, κατατρεγμένοι, θύρα στις οικογένειες.
Είχαμε και παραδείγματα, σου πω εγώ, εκτός αέρα, γελάσεις. Και αφιερώνω γιατί... Και να ξέρεις ότι, συγγνώμη, οι τεμπέληδες είναι και πιο συμπαθητικοί, γιατί έχουν τρόπο. Έχουνε τάκ, έχουνε ευγένεια, έχουν τρόπους. Επειδή έφαγα και πολύ Πασόκ στη ζωή μου, να σου πω κάτι. Έφαγα πολύ Πασόκ στη ζωή μου. Εγώ, ναι. Κώστα, για πες, για πες. Κώστα, εγώ γνώρισα ότι η Τεμπέλη, δηλαδή και να σε τρομάξει, εγώ γνώρισα το Πασόκ το καθιερωμένο. Ναι. Στο να είναι Τεμπέλης δηλαδή του Πασόκ. Ναι. Και χάρηκα όμως τον γιατρό, ναι. Που χάρηκα πάρα πολύ, με έβαλε στη θέση μου, εικόνο μου. Πάει. Δηλαδή ξεπερνάει το τζιόλι εικόνο μου για το μένα. Ποιο τζιόλι. Το ξεπερνάει. Το τζιόλι πάλι. Τεμπέλη δεν το λες, το λες αργό. Πάντως το χαρακτηριστικό του οικονόμου ήταν όταν έκανε αλλαγή ο προπονητής ή τον έβγαζε μέχρι να βγει, νόμιζε ότι κάνει καθυστέρηση όπως το ποδόσφαιρο. Εγώ θα έλεγα και έναν άλλο μπασκετμπολίστα, παιχταράλα Τεμπέλη, Walter Berry ρε. Walter Berry. Πεχταράς, ο Μπέρι είναι περπατούσα, αλλά πεχταράς. Πηδούσε, έκανε και άλματα ο Μπέρι. Ο οικονόμου το έκανε, ο Μπέρι, περπατούσε. Κάρφωνε και την μπάλα. Ο οικονόμου 2-8 και το σκεφτόταν να καρφώσει. Άκου, τι λέει και ο Χατζηνάκος όμως από δίπλα. Ο Μπέρι όμως περπατούσε 40 από τους χωρίς να την πάρει καλά. Είναι ο πεχταράς, μεν δεν μπαίνει. Αθόρυβο. Εντάξει, και ο οικονόμου δεν έβαζε με τον Παναθηναϊκό κάτι κοσάρι ξεγυρισμένε. Πώ τι έβαζε. Τον θεωρώ τον πιο τεμπέλη αθλητή. Μακράν του δεύτερου. Ξεπερνάει και τον Αντρεούτσι. Ξεπερνάει και τον Αντρεούτσι αυτός. Ήταν καριέρα στον Αντρεούτσι. Φύγε, επόμενη γραμμή. Εντάξει, αυτό είναι κατόρθωμα. Μπράβο, τη συγχαρητήρια. Επίσης, μεγάλος τερματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τεράστια προσόντα, δεν έκανε προπόνηση. Ήταν δηλαδή από τα μπουζούκια πήγαινε, ο Παναγιώτης Χελεσίδης. Μέγα τεμπελόσκυλο. Νομίζω θα πει το Μίρτσο, αλλά. Άλλος τεμπέλης εκείνος, άλλος αθλητής που μπορούσε να είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Και ο δικός μας, ο Καρκαμάνης. Άλλο τεμπελόσκυλο, τερματάρες. Τερματάρες και τεμπελγανάδες. Το έχουν οι τερματοφύλακες. Το έχουν αυτό, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι, φίλε, εσύ. Δεύτερη φορά τώρα στην εκπομπή σου, Κώστα. Ναι. Καταρχάς, αποφεύγω να παίρνω το μεσημέρι γιατί γίνεται χαμός, πανικός. Ναι, για το γουρούνι δεν παίρνεις ή επειδή γίνεται χαμός. Λοιπόν, είσαι μια προσωπικότητα πραγματικά. Κώστας Ραπτόπουλος τέλος. Είμαστε και συνομιλικοί, το 72 είμαι γεννημένος, δεν ξέρω πότε γεννήθηκες. Αφιλά μου, το 72 γεννημένος θα έκανα πάρτι να πω, το 68. Λοιπόν, σε θυμάμαι δηλαδή από τα πολύ παλιά, απλά λατρεύω να σε ακούω, είναι επειδή κάνω μια δύσκολη δουλειά, λατρεύω έτσι, μπαίνω στα μάξι και γουστάρω. Παιδί, θέλω λέω, κόρο, θέλω, με το που παίζει Ραπτόπουλος κτλ. Χατζηνάκο. Παραδέχομαι μπασκετικές γνώσεις. Έτσι. Γιατί έπαιξα μπασκετ πολλά χρόνια. Άρα και να τάδες με βρίσκεται εδώ τώρα προετοίμαστε. Δεν μπορώ να σας αντιπαρατεθώ να πούμε. Ναι. Πολύ καλός. Α, έχω άλλο τεμπελόσκυλο, μισό λεπτό. Πέτρος Γαϊτάνος δουλεύει μόνο το Πάσχα 7 μέρες. Ωραίος ο Μίτσος αφήσεσαι, ναι, πάρα μπορεί, μας συμπληρώνει. Λέγε φίλε, ναι. Μόνο με το Γλέσσο συμφωνώ απόλυτα και έσκασε και στα γέλια. Λοιπόν, ο Γλέσσος άντρας. Ο, ναι. Ωραίος άντρας. Ποιος είναι ωραίος άντρας. Ποιος είναι ωραίος άντρας. Ο Γλέτσος. Ποιος Γλέτσος. Ο Απόστολος. Τις πιο ωραίες γυναίκες είχε, άστο Κώστα. Δήμαρχος στη Λίδα. Μάγω για τον Γλέτσο Τεμπέλη. Το Γλέζο. Γλέζο. Μανώλη Γλέζο. Αυτός που υποτίθεται κατέβασε το βράδυ στη Νέα. Α, λάθος. Συγγνώμη, τότε δεν κατάλαβα καλά. Ο Γλέτσος δεν ήταν Τεμπέλης. Και ο άλλος τον Πελάκο. Έχει παραστάσει, έχει κάνει, δούλεψε σκληρά. Πώς. Και στο Δήμο του έχει δουλέψει πολύ. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο για ένα δέσποτα. Έχω μια ποδοσφαιρική διαφωνία με τον Κώστα τον Ραπτόπουλο. Να ακούσω, ναι, να την δούμε, ναι. Αδελφέ, είμαι λάτρης της Γιουβέντους. Θαυμαστής. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες έλεγε στο ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Όποιος είναι παοξής και Γιουβέντους, απαράδεκτος κτλ. Έτσι έλεγα, ναι. Και σε άκουγα η Γιουβέντους έχει φιλοσοφία Ολυμπιακού. Έχει φιλοσοφία Ολυμπιακού. Άρα, ή ο Πάοκ έχει φιλοσοφία Ολυμπιακού. Με, πολύ ωραία. Ή είναι ανόητος. Εσύ τέλειος. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ναι. Διαφωνούμε για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε τον Ολυμπιακό με τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός οργανισμός στον πλανήτη και θα σου εξηγήσω. Ναι. Είμαι ιδρυτικό μέλος καταρχάς των φίλων της Γιουβέντους στην Ελλάδα, παραμιλημίως. Ό,τι θέλεις δηλαδή, έχω ζήσει Ιταλία 4 χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια. Λοιπόν, σε ποια πόλη? Είναι ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύνδεσμος, οργανισμός που έγινε σύνδεσμος αντιγιουβεντίνο στην Ιταλία. Μέρα από το Μιλάνο. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, είναι η πρώτη ομάδα παγκοσμίως που έχει πάρει ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι ναι. Κύπελλο υπάρχει, η πρώτη ομάδα. Τρίτον, είναι η ομάδα με το ρεκόρ στο καμπιονάτο 102 πόντους. Καμιά άλλη δεν έφτασε.
Τέταρτον, είναι η μόνη ομάδα με 7 σερί συνεχόμενα προβλήματα ανεβασμένα από β' εθνική. Ναι, όχι πέμπτον, άμεσα όμως. Πέμπτον, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι και θα σας πω και θα μου πει το που λέω ψέματα με σταματάει. Στο νέο, στο νέο γήπεδο παίρνει μόνο κούπες. 7 χρόνια Jay Stadium, μόνο κούπες. Πρωταθλητή. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, 4 φορές η Ιταλία παγκόσμια πρωταθλήτρια, 4 φορές πάρα τη μισή ομάδα της Εθνικής Ιταλίας Γιουβέντους. Ναι. Συνεχίζουμε. Είναι η μόνη ομάδα που κέρδισε 0-2 στη Ρεάλ μέσα στον Περναμπέο στον ημίχρονο. Καμία άλλη ομάδα δεν το έχει κάνει αυτό ιστορικά. Ναι. Και η Μπαρτσελόνα το έχει κάνει αυτό. Ποτέ. Σε επίπεδο Champions League μιλάω. Α, σε τσουλού, όχι σε επίπεδο La Liga. Εντάξει, οκ. Κάποια ενδιαφέρουσα στατιστικά. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Η Γιουβέντους δεν αγόρασε ποτέ. Δηλαδή, ποιο ήξερε το Ζινεντίν Ζιντάν όταν έπεσε στην Μπορντό. Όλοι. Ποιο ήξερε το Μισελ Πλατινί όταν έπεσε σε Τετιέν. Όλοι. Ποιο ήξερε το Βιντάλ όταν έπεσε στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Ποιο ήξερε τον Μπελπιέρο όταν έπεσε στην Πάντοβα. Ποιο ήξερε τον. Τι να θυμηθούμε, τον Γκαϊτάνο Σιρέα, Αντώνιο Καμπρίνη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά στον κόσμο μου και να ψάξει. Και μετά γίνανε γνωστοί, μεγάλο ονόματα κτλ. Από τη Γιουβέντους ξεκινήσανε. Το να πάρω εγώ τώρα Χριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι μαγιά. Είναι παιχτούρα, είναι να πάρω Μέση, δεν είναι μαγιά. Αλλά δεν έχω 200 μίλια. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ η Ντόρτμουντ έχει δώσει 4-5 παίκτες στην Μπάγκερ να πούμε που του ανέδειξε, αμά με αυτή τη λογική. Που του παρακαλώ. Τον Ομπαμεγιάν θα μου πει. Όχι, ο Μπαμεγιάνγκ δεν πήγε, Άρσεναλ πήγε, το Λεβαντόφσκι πήρε. Ο Γκέτσε, όταν πρώτο πήγε. Και μετά βέβαια ξέρετε. Ναι, 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 σωστό. Σωστός. Λεβαντόφσκι. Είναι. Του συμφωνώ, ήταν. Ήταν ο αμυντικό ο Χούμελ. Πού ήταν ο Χούμελ. Ήταν πρώτα, ήταν πρώτα είναι, Μπάγερ και τον άφησε και πήγε. Τα 2-3 παραδείγματα περιορίζεσαι. Εντάξει, κανεί δεν αφήσει ότι η Γιουβέντους είναι μεγάλο αμυντικό οργανισμό. Δεν λέμε για το ότι είναι μεγάλη ομάδα η Γιουβέντους, αλλά είναι και βρωμιά ομάδα. Να αντιπαραθέτουμε τη Γιουβέντους με τον Ολυμπιακό, είναι φοβερό. Δεν έχει καμία σχέση μια ομάδα με την άλλη. Στη βρωμιά λέμε, όχι στο εξαγωνιστικό. Πάμε στη βρωμιά, πάμε στη βρωμιά. 2006, η Γιουβέντους είναι η μόνη ομάδα που έπεσε πίτα αθλητική. Ήταν μπλεγμένη και η Φιωρεντίνα και η Ίντερ και η Μίλαν. Δεν τις ακουμπήσανε. Ξεκινήσανε το επόμενο πρωτάθλημα με μείον 8. Η Γιουβέντους έπεσε πίτα αθλητική. Στη Γιουβέντους μείνανε Πάβελ Νέντβερ, Καμορανέζη, Μπουφόν και Τρεζεγκέ. Μείναν όντως. Έτσι. Αυτή ήταν. Έτσι. Αυτό είναι η Γιουβέντους. Ανεβαίνει, κάνει το ειδικό της γήπεδο, κάνει ένα πρόγραμμα για να μαθαίνουμε λίγο και στην Ελλάδα τι γίνεται. Δεν πήρε άμεσα πρωτάθλημα. Είναι φοβερό. Δεν πήρε άμεσα πρωτάθλημα Γιουβέντους. Την πρώτη χρονιά του Jay Stadium πήρε και τον Πύρλο, έφερε τον Πύρλο στα 32 του και πήρε και το πρωτάθλημα. Παράληψή μου, τον Πύρλο στα ασύλληπτα. Τον ξανάνιωσε, Γιουβέντους. Τον ξανάνιωσε, ναι, αλήθεια είναι. Έτσι. Τέβες, Κάρλος Τέβες. Ναι. Στα χαμένα. Τον πήρε η Γιουβέντους πάλι. Με 0 ευρώ όλα αυτά. 13 εκατομμύρια για Ανδρέα Μπαρζάλη μόνο. Εθνική Ιταλία στην χρονιά. Θέλω να σου πω, είναι ένας οργανισμός, έτσι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Πάμε στα βρώμικα που κατηγορούν όλοι τη Γιουβέντους. Ένας Μότζι κατέστρεψε το όνομα της Γιουβέντους για μια πενταετία, εξαετία. Δεν υπήρχε λόγος, δεν είχε ανάγκη η Γιουβέντους τέτοια πράγματα. Με τον Καπέλο έγιναν τότε, αν θυμάστε, τη μεγάλη ομάδα. Με Ιμπραϊμόβιτς, Λιλιάν Τουράμ, δεξί κτλ. Νομίζω το στίγμα της Γιουβέντους είναι ότι χάνει πολλούς ευρωπαϊκούς τελικούς. Πάει πολύ εύκολα στους τελικούς και δεν το σηκώνει. Καρκίνο θα βγάζα, πραγματικά. Δηλαδή, 9 φορές θα βγάζα καρκίνο, σου μιλάω αντιμή. Αυτό το πράγμα όμως είναι ένα μάτς, αδελφέ. Σε ένα μάτς μπορεί να κερδίσεις τα πάντα, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Δεν γίνεται. Έτσι, είναι συνεπής η Γιουβέντους, διακρίνεται. Μ' αρέσει ο ακροατής αυτός. Έχει πολύ ωραίο λέγιν, γνώσεις, τοποθετήσεις, μ' αρέσει. Πάντως το θέλω το Ανιέλη είναι η ομάδα να είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Μέσα από την αλλαγή του συμβόλου, μέσα από άλλες δράσεις. Ξεκίνησε από τον Αβοκάτο, τον Γιάννη Ανιέλη, τον μεγάλο δικηγόρο, με τη Φίατ και τα λοιπά. Πήγε στον Εντουάρντο, πήρε ο Ανδρέα, ο Ανιψιός και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μια. Θέλω να σου πω, έχει μια ιστορική βάση. Δεν πουλήθηκε ούτε Ίντα, τη λένε την Ίντα στην Ιταλία. Ίντα, γιατί την πήρε Ινδονησιακό καθεστώς. Τη Μίλαν Κινέζη. Έτσι. Η μόνη ομάδα που κρατήθηκε εκεί ψηλά και πάντα ο αντίπαλος της Γιουβέντους αλλάζει. Είναι μία από τις δύο. Μια η Νάπολη, μια η Ρώμα, μια η Ίντερ, μια η Νάπολη, μια η Μίλαν κτλ. Μόνο αντίπαλος αλλάζει. Φύγε Γιουβέντους. Είναι μία από τις δύο. Εγώ που είμαι πάντως Μιλανέζος, μη μου λες τώρα. Είμαι δεύτερος στα ευρωπαϊκά. Φύγε. Είμαι. Μετά από αυτό. Ναι, ρε φίλε, είχε την τύχη να έχει τρεις υπτάμενους Ολλανδούς. Πες τα ρε αυτό που λέτε, παρακαλώ. Τι να κάνουμε, τύχη κάποιοι τους φέραν όμως και αυτούς. Σωστό ρε φίλε. Μπερλουσκόνη να ξοδεύει. Πάμε, πάμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Όχι φίλε, δεν είναι τεμπέλης. Είναι ένα παιδί με ιδιαίτερες ικανότητες, το λέω έτσι.
Οπότε γι' αυτό θύμωσε το μεσημέρι ο Κόκκινος. Είναι ένα παιδί το οποίο είχε κάποια κινητικά προβλήματα και έχει κάποια κινητικά προβλήματα. Παρά τα αυτά έχει σπουδάσει και έχει σπουδάσει ψυχολογία και είναι αξιόλογος. Έχει ένα πρόβλημα στην ομιλία, στην έκφραση κτλ. Αλλά είναι αξιόλογος, δεν είναι τεμπέλης. Οπότε επειδή το ραδιόφωνο είναι, δεν είναι εικόνα, είναι ήχος, δημιουργούνται και τέτοιες παρερμηνίες καμιά φορά. Εγώ δεν κατηγορώ, γιατί όταν δεν ξέρω κάτι το μεταφράζω με το μυαλό μου, όταν δεν το βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστος Πρωτόπαπας, μεγάλο τεμπελόσκυλο. Συμφωνώ, φίλε. Συνδικαλιστής του Πασόκ. Ναι, μεγάλο τεμπελόσκυλο. Oh, Πρωτόπαπας. Από τα μεγαλύτερα τεμπελόσκυλα. Λοιπόν, για Γρηγόρη Κόκκινο έχω πολλές αυτές. Ο Βασιλιάς παίρνει πολλούς ψήφους. Και λέει ο Νίκος από τα Γιαννητσά που είναι στην Ξάνθη. Μεγάλος τεμπελκανάς ήταν και ο Τσέκος. Ο Τσέκος, λέει. Ο Χρήστος Τσέκος. Ναι. Ο Τσέκος ο Αλυταράς. Είναι φιλότιμος ήταν το παιδί. Τι σύνθηματα είναι εκείνο. Καδρώνει αργότατος, λέει. Ναι. Άλλο τώρα, όχι, ήταν φιλότιμος. Τόσο δεν μπορούσε, τόσο έπαιζε τεμπέλης. Αργός ήταν, όχι τεμπέλης. Έτσι. Πάμε στον κόσμο. Αργός, όχι τεμπέλης, ναι. Και ο Τσιόλης δεν τεμπέλης, είναι αυτό, αργός. Αυτό. Άλλο και διαφωνώ με το Γιάννη. Ένα ερώτημα θα θέσω. Ο Γκαρσία είναι τεμπέλης ή αργός? Καλό ερώτημα. Και τα δύο μάλλον. Στην μπάλα επάνω. Όπως ναι, τώρα γενικότερα. Άλλη δουλειά, ναι. Άλλη δουλειά κάνει τώρα. Λέει ο Θεόπιτος, μεγάλο τεμπελόσκυλο είναι και ο Ζουράρης. Α, ναι. Σωστό. Εντάξει, εκπαιδευτικός. Είναι εκπαιδευτικός. Αντελοφιλοσοφίες και Άγιος ο Θεός. Εντάξει. Ναι. Μπορεί πιο πολύ να το πεις θεωρητικό παρά τεμπελόσκυλο. Είναι του διαβάσματος. Και πιο ωφελεί αυτοί που το βγάλαν και βουλευτή. Αυτό είναι άλλο θέμα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Βασικά για το Ρετζιά θα έλεγα μεγάλο τεμπέλη. Ρετζιά. Όπου ευθύνη Ρετζιά. Πού το θυμίζει. Και αυτό ήταν, και αυτό ήταν τεμπέλη. Ναι. Σταμάτησε το πα στα 30, Ναι. Μεταγραφάρε έχει πάρει, μάζεσαι πολύ χρήμα, αλλά μηδέν, τίποτα. Τι Μπαρσελόνα, ούτε εφημερίδα δεν μπορούσε να πει. Τον οικονόμο πάντω δεν το ξεπερνούσε στην τεμπελιά. Εντάξει, όχι, σίγουρα, εντάξει. Και κάτι ακόμα γιατρέ, γιατί ασχολείται πολύ με τα πολιτικά. Εγώ. Πες μου, ναι. Έχεις άποψη. Πες μου από ποια ομάδα παίχτες έχουν φυλακιστεί επί Χούντας. Παίχτες, συγγνώμη. Και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό και από ΠΑΟΚ. Όχι, στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Ξανακάνω το ερώτημα λίγο, δεν το άκουσα. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έχω μελετήσει. Κάτσε. Από το ξέρω Κώστα σίγουρα καλύτερα από μένα. Για πες μου λίγο, ξανακάνω την ερώτηση. Από τον Άρη. Την έχει χαρακτηρίσει πολύ. Εντάξει, αυτή ήταν η εξαίρεση οι παίχτες, τους ξέρει και ο Κώστας. Δηλαδή τι φύλακοι φάνε, κάτσανε μέσα δηλαδή, κάγκελο. Όχι, για να, όχι. Και ποιος βοηθήθηκε, γιατί φυλακιστήκαν παίχτες του Άρη. Ποια ομάδα της πόλης? Ο ΠΑΟΚ. Άμπρο. Εντάξει. Απλώς ορισμένα πράγματα, ιστορία, πρέπει να ακούγεται, γιατί ειδικά θα το πω στον Κώστα, έχω σταματήσει γενικά να ακούω τα ραδιόφωνα. Η προπαγάνδα πρέπει να σταματήσει λίγο στην πόλη. Κατά των άλλων ομάδων και τη Καλαμαριά και του Ράκη. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα του Πασόκ Καραμπινάτη. Ο ΠΑΟΚ. Όχι, ναι. Και επιτυχούντας. Και επιτυχούντας. Επιτυχούντας πήρε τον πρώτο του τίτλο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πάντως είχε ένα καλό τάιμι. Πολύ καλά. Τι καλό timing έχει ο ΠΑΟΚ. Όταν είχε αυτό που μιλάμε, μεγάλη εσωτερική μετανάστευση στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεκαετία 70, ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγάλη ομάδα. Οπότε και εγωίτευσε τον πολύ νέο κόσμο που ήρθε στην πόλη. Και έτσι κέρδισε και πολύ κοινό. Δηλαδή, νομίζω ότι οι ισορροπίες μέσα στη δεκαετία του 70 άλλαξαν δραστικά υπέρ του ΠΑΟΚ. Σε επίπεδο κόσμου. Είχε και καλές πένες ο ΠΑΟΚ. Ναι, και πένες και γενικότερα, εντάξει. Και καλές πένες, δεν είχε. Αλλά είχε και βοήθεια από το σύστημα, ανέκαθεν. Και ο λόγος που διώξαν τον Παντελάκη με Πασόκ ήταν επειδή ήταν άλλων κοινωνικών προβλημάτων. Τον ΠΑΟΚ τον Παντελάκη τον έβαγε ο Κουλούρης και για αντάλλαγμα είχαμε άλλα μετά. Εντάξει. Α, μπράβο. Αυτά να λέγονται όμως. Τα είπαμε, για να μην λέμε για επαναστάσεις και για κατά του συστήματος. Μονίμως το είχαν υπέστη. Μ' άκουσε σε μένα να λέω. Άκουσε, φίλε. Εγώ καταρχήν ζω στη Θεσσαλονίκη και διέκρινα μετά από χρόνια ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι καθόλου και η Βόρεια Ελλάδα επαναστατική. Είναι μια τρύπα η οποία ανοίγει με χρήματα των Αθηνών. Και το έχω ζήσει με διαιτητές, με προέδρους ΕΠΟ, με παίκτες, με προπονητές, με ομάδες, με παράγοντες. Οπότε αυτό το ψεύτο μακεδονομαχηλίκι σε μένα δεν πέρασε, γιατί το βλέπω από μέσα ότι είναι μούφα. Είναι το ψεύτο μακεδονομαχηλίκι, είναι μούφα. Καλημέρα. Δεν περνάει σε μένα. Απ' τη μια μακεδονομάχη και απ' την άλλη τα παίρνουμε από την Αθήνα. Δημοσιογράφη. Απλώς αυτά τα πράγματα όμως πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν όμως.
ότι δεν είμαστε όλοι κατά του συστήματος. Είμαστε υπέρ του συστήματος γιατί μας βολεύει. Και να μην πάμε για, εποχές Λαμπράκη και πιο πίσω. Καταλαβαίνεις θέλω να πω. Με τρίτη κλάση. Λέγε για τρίτη κλάση. Τα ξέρουμε όλοι, εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε σπηλώσει την πόλη. Παιδιά, έχουμε σπηλώσει την πόλη. Πρέπει να λέγονται όμως αυτά. Κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται. Λέγονται. Στο... Είναι γνωστά στον κόσμο. Κώστα, να σου πω κάτι, επειδή σε άκουγα, πλέον σε έχω σταματήσει να σε ακούω, γιατί συχάθηκα αυτά που λένε στο ραδιόφωνο που, αντιπροσωπεύεις, να ξέρεις. Δεν είμαι, εγώ, εγώ το κλάμα δεν το θέλω, θέλω την παραγωγή, θέλω τη δουλειά, δεν θέλω τη δικαιολογία. Όχι, να σου, τέρμα, ούτε για καμένα αυτοκίνητα λέγονται, ούτε τίποτα, για, πλοία, για καράβια λέγονται, για άλλα όμως δεν λέγονται, κατάλαβες, και αυτό είναι κουβιάσιμο. Κάνεις λάθος. Και για τα αυτοκίνητα που έχουν καεί, τα έχει πει ο Θωμαΐδης και μάλιστα ο Θωμαΐδης είναι μέλος του Μετρόπολης εδώ πέρα. Πώς θα γίνει. Όλα λέει. Άστο, ξέρεις τι, μια αναφορά, τέλος, γι' αυτό σου λέω δεν πολύ ακούω. Δηλαδή, ειλικρινά σου λέω, άμα σε αντιπροσωπεύει αυτό που ακούγεται στο ραδιόφωνο σου, καλά λίστα, σφαιριά. Τι είναι δικό μου το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Εγώ είμαι υπάλληλος εδώ. Ναι, δεν έχω δικό μου ραδιόφωνο. Απλά. Όχι, αλλά, αλλά θέλω να σου πω ότι πλέον ακούγονται. Δυναμώστε κι εσείς, ρε φίλε. Φέρτε ένα παράγοντα. Κάντε καμιά πορεία. Πώς θα γίνει δηλαδή και εσύ με. Μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι, γίνει, το θέμα δεν είναι παράγοντα. Το θέμα είναι να λέγονται αλήθειες. Και δυστυχώς στην Ελλάδα. Δυνάμωσε κι εσύ λίγο. Έχει πέσει κάτι. Εντάξει, φύγε, τα λέμε. Για χαρά. Δυνάμωσε κι εσύ λίγο. Διαχρονικά μεγάλος τεμπέλχανας είναι ο Διογέννης που ζούσε στο Πιθάρι. Βεβαίως. Καλά, η αρχαία Ελλάδα είχε από τεμπέληδες αυθονία. Ναι, είχε θέμα 348 το παιδί, γι' αυτό νόμιζε ότι έκανες λάθος. Ο Κόκκινος συνηθίζει τα πολλά φιγουρατζίδικα, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν φιγουρατζίδικο, ήταν πραγματικό της. Οπότε επειδή να μην αδικούμε ούτε τον Γρηγόρη και επειδή ο Κωνσταντίνος είναι και δικός μου φίλος, σου λέω πως έχει το πράγμα. Η ηλικία του Κωνσταντίνου, του γιο του Σπύρου. Ο Κωνσταντίνος είναι 24-25, είναι. Έχει τελειώσει τις σπουδές του. Νομίζω ότι έχει τελειώσει ψυχολογία και θα ασκήσει και επάγγελμα και θα πάει καλά. Μακάρι. Το ευχόμαστε το καλύτερο γιατί είναι τα νέα παιδιά. Εξαιρετικός, βέβαια. Βέβαια. Τα αγαπάμε. Βέβαια. Να μείνουν εδώ. Μην φύγουν όλοι στο εξωτερικό. Να έχουμε και εδώ νέους Έλληνες ανθρώπους. Μην φύγουν όλοι. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τάσος από παλιό Φάληρο, Αθήνα τηλεφωνώ. Ήμουνα στο παλιό Φάληρο και έπαιξα και διαιτητή σε παιδικό αγώνα. Ναι. Οι τσιτσιφιές εκεί πέρα παίζανε με το. Πώς τη λέγανε την ομάδα την άλλη, ρε. Με τη θύελα να πούμε παλιού Φαλήρου. Έπαιζε ο γιος του Καραντζαφέρη σε έξω, πού στο, αριστερά. Στο Τροκαντερό, πού έγινε το αγώνας. Όχι, δίπλα σε ένα κτίριο που ήταν τη πάλι σε ένα γήπεδο. Το Τάικ Βοντό. Το Τάικ Βοντό. Εκεί δίπλα στο Τροκαντερό. Πάω που λες εκεί εγώ, κάθομαι στην κερκίδα. Τρακέρνιο διαιτητή στο αγώνα. Συμπτωματικό. Συμπτωματικά. Φωνάζουνε, ρε παιδιά, κάνα από την κερκίδα να πάρει. Και πήγα ένα τέταρτο και έπαιξα διαιτητή. Έγινε του κουτρούλι ο γάμος, φίλε. Έγινε του κουτρούλι ο γάμος. Πολύ ωραίο το παλιό Φάληρο. Δόξα τω Θεώ. Έκλεισε, μου είπαν του Πράπα το ζαχαροπλαστείο μετά από 40 χρόνια. Έκλεισαν. Πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Όλα τελειώνουν κάποια στιγμή, παιδιά. Πάντως είδα ότι υπάρχει καλός δήμαρχος εκεί. Ο καλύτερος του πλανήτη. Είναι ο καλύτερος δήμαρχος του πλανήτη. Και πρέπει τώρα να του πούμε ένα γεια. Θα μου πεις τώρα που μας ακούσει από εδώ πάνω, αλλά έχω δει σε δύο μέρες κάποια πράγματα τα οποία. Λέω ρε παιδιά, σίγουρα δεν κλέβει. Λέει δεν κλέβει. Όχι, όχι. Δεν κλέβει ο δήμαρχος Παλιού Φαλήρου. Λέει δεν κλέβει. Κώστα, από τους δήμους που είναι με πλεόνασμα. Ναι, ρε φίλε, πλεόνασμα ο Δήμος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ τον βλέπει στον δρόμο, έτσι. Τον βλέπει στον δρόμο. Πώς το λένε τον άνθρωπο που είναι. Διονύσης. Διονύση Χατζηδάκης. Χατζηδάκης. Μπράβο στο Διονύση, το Χατζηδάκη. Όπως τον Καρατζαφέρη, μου λέω, πες το ένα μπράβο, ρε, φοβερός. Αυτός τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει. Τι. Έχει περιουσία, τι δουλειά κάνει. Πριν δήμα. Κοίταξε, είναι ναύαρχος σε Ναποστρατεία, είναι. Όχι, όχι, δεξιός θα είναι. Ναι, εντάξει, εννοείται τη Νέα Δημοκρατία. Ναύαρχος σε Ναποστρατεία. Γι' αυτό δεν κλέβει ο ναύαρχος. Καλή συνέχεια. Δεν έγινε πρόεδρος όπως ο κύριος στην ταινία, ο Νικολαίδης. Όχι, όχι. Ο Γιαλομπουρδέζος. Δεν θέλει. Γιαλομπουρδέζος. Ξεχνιέται αυτό το επώνυμο. Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Αυτό για το παιδί που έλεγες πριν, έλεγες για το γιο του Σπύρου του Μαραγκού. Ναι, ο γιος του Σπύρου του Μαραγκού. Τον έχω γνωρίσει, γιατί όλη την οικογένεια, την Αντριάννα και την... Ηρακλειδέας. Ναι, και εξαιρετικό παιδί. Ναι, έτσι. Εξαιρετικό παιδί. Και αξιέπαινο. Ναι, πραγματικά. Και αξιέπαινο παιδί. Πραγματικά αξιέπαινο παιδί. Γιατί παρά τα σωματικές του μειονεξίες,
έβαλε το πνεύμα του, το πνεύμα σε δύναμη, το πνεύμα του, ναι. Και σπούδασε μια σχολή ψυχολογία. Δεν είναι εύκολο να μπει, ναι, στο πανεπιστήμιο, ναι, αλλά ακόμα πιο δύσκολο είναι και να έχει πολλές παραμέτρους. Ναι, 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 μπράβο, το θαυμάζω. Το θαυμάζω. Σπουδαία πράγματα και με τη στήριξη και του Σπύρου και της Αντριάνας βέβαια. Πάντα κοντά στο παιδί, έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα. Είναι αξιέπαινο. Και ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης. Ναι, σίγουρα. Βοήθησε ο καπετάνιος, ναι, είναι γνωστό λοιπόν. Τώρα, για το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα, για μένα ποδοσφαιρικά, ναι, αυτό μου βγάζε τώρα, δεν ξέρω, αν κάνω και λάθος. Ναι. Μεγάλος τεμπέλης μου φαίνεται το Ξουνίδης. Ναι, φίλε. Ναι. Αλλά τέτοιο ταλέντο εγώ σε παίκτη, από τα σπάνια ταλέντα του ποδοσφαίρου. Για ναι, μένα, χαμένο. Χαμένο ταλέντο, γιατί δεν υπήρξε ο Γιώργος δεν ποτέ αθλητής. Εάν ο Τουρσουνίδης, άκου τώρα τι θα σου πω. Ναι. Εάν ο Τουρσουνίδης έκανε αυτό που έκανε ο Πέλκας δύο χρόνια τώρα, δηλαδή είπε, δεν μπορώ να βγαίνω με το Χαρίση να πίνω ποτά, πρέπει να γίνω αθλητής. Και πλακώθηκε στην προπόνηση, τον πλάκωσε και η οικογένεια και οι φίλοι του, δεν ξέρω, και τα λοιπά, τον βοήθησαν να μπει σε μια άλλη κουλτούρα. Ναι. Εάν αυτό το έκανε ο Τουρσουνίδης στα 22 του, σήμερα ο Τουρσουνίδης θα είχε περιουσία από το ποδόσφαιρο τρομερή. Μιλάμε για μεγάλο ταλέντο. Έλα, βρήκαμε τον αρχηγό. Θες δεξί μπακ, θες δεξί εξτρέμ, θες δεκάρι. Όπου θες βάλτονα τον Τουρσουνίδη. Λοιπόν. Μεγάλο ταλέντο. Εγώ τον ήξερα από μικρό στην ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 20. Μιλάμε, ήμασταν θαυμαστές. Δεν το αγαπούσε το άθλημα. Δεν το αγαπούσε. Ήταν μια κατηγορία παιχνίδι. Δεν το αγαπούσε το άθλημα, ναι, ο Γιώργος. Όπως ήταν, όπως ήταν ο Σαμπουτζής, ο Αντώνης, ήταν μια κατηγορία, ας πούμε, παιχτών. Είχε παίχτες τότε, κοίταξε όμως. Ποια ήταν η γοητεία του ποδοσφαίρου εκείνης εποχής. Ναι. Είχε τον Τουρσουνίδη με αυτό το στυλ. Είχε τον Τζάρτα με ένα άλλο στυλ. Μπράβο. Είχε τον Μαρακό με ένα άλλο στυλ πιο πολεμικό. Είχε, ναι, τον Νάγκμπε. Είχε τον Σέντερφορ, ξέρω εγώ, ο οποίος ήταν ο μονοκόμματος. Είχε τον Οκά, είχε τον. Πώς το λέγανε τον άλλο, τον Εξτρέμ. Είχε τον Καφέ, ο οποίος περπατούσε και έβαζε 30 γκολ από τα χαφ. Ναι, ναι. Είχε κάθε παίκτης μια δική του, έτσι, κάποια δικά του στοιχεία. Τώρα όλα αυτά τα στοιχεία τα βάλαν στο μαγείρεμα και τους κάνουν όλους οχτάρια. Δεν είχε τόση ταχύτητα το ποδόσφαιρο. Ναι. Το. Να, ναι, κάνω μια ερώτηση στο φίλο μας, από το Παλαιοφάλιρο. Ναι. Μιλάς για ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίξαν τη δεκαετία του 90 και ζεις στην Αθήνα. Ναι. Εάν δεν απατώμε, τότε το ποδόσφαιρο δεν είχε την τηλεοπτική προβολή που έχει τώρα. Όχι. Δηλαδή να έχεις όλα τα παιχνίδια, όχι, στο πιάτο σου και να κρίνεις. Όχι. Πώς έχεις εικόνα από ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός Αθήνας, όπως είναι ο Τουρσουνίδης. Εντάξει. Κοίταξε. Τον έβλεπα εδώ στην Αθήνα όταν ερχόταν. Έτσι με τον ΠΑΟΚ, όσες φορές τον. Τι ομάδα είσαι? Πανέκος. Εντάξει, τότε τηλεοπτικάρισαν να δείχνουν τα παιχνίδια, ρε, τότε με Τουρσουνίδη. Εντάξει, έβλεπες τότε στην αρχή. Ένα-δύο με το Ζόρι. Ήταν η αρχή, νομίζω τότε ήταν που τότε το Μέγκα έκανε το λεπτό προ λεπτό και αυτά, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Λίγα πράγματα όμως. Δεν είχε την προβολή του τώρα. Ήταν πολύ περισσότερο. Ο Αλφα που έδειχνε του αγώνε τότε. Ναι, τότε που γίνανε και στο Χαριλάκι. Σκάι είχε τότε. Ο Σκάι ξεκίνησε. Ναι, ναι, ο Σκάι, ναι, μπράβο. Σκάι έγινε Αλφα, ξανά έγινε Σκάι ξανά. Ναι, αυτό. Εντάξει, είχαμε, βλέπαμε. Είχαμε εικόνα. Πάντως, με μια ερώτηση. Ποιο ήταν ο κορυφαίο παίκτη δεκαετία 90 σε ελληνική ομάδα, στο ελληνικό συλλογικό ποδόσφαιρο? Αυτό που ξεχώρισε, πού ήταν ο κορυφαίο? Για μένα. Εγώ θα πω, ναι. Καραπιάλη για μένα. Καραπιάλη εσύ. Βασίλη Καραπιάλη. Για μένα. Ολυμπιακός. Ναι. Μαζί με τον Τσάρτα. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω. Δεν μπορούμε να με αντικειμενικά. Ποιο να πούμε. Σε ελληνική ομάδα. Σε ελληνική. Ο Τσάρτας και ο Καραπιάλης. Ο Τσάρτας και ο Καραπιάλης ήταν. Ποιοι ήταν? Έπιασε δηλαδή δημιουργικού χάφεση. Κατευθείαν. Για μένα προσωπικά νομίζω ότι ο καλύτερος που έχω δει να αγωνίζεται στο ελληνικό. Χάφτα με πει τώρα. 1390 τον Τόνι Σαβεύσκη. Σαβεύσκη. Μάλιστα. Έφυγε. Παλιό φάλαρο. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και ίδρυ. Κύριε Σαμιωτάκη, δεν ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Πε τον πατέρα. Να το είστε. Ναύαρχο Γενεβουρδέζο. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό. Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό. Δεν μου λέτε ένα γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε? Υπερβολές του Κιτρίου. Τι Παπαγιανόπουλος ήταν, ε! Τάκης Τσουκαλάς, μια κατηγορία μόνος του. Διάβασε το επόμενο, το πάνω. Μόνος πτυχιούχος οπαδός που δεν απολύθηκε ποτέ. Το πάλεψαν οι σουπεράδες, αλλά τελειώνει εκεί το μήνυμα. Και ο 238 λέει μεγάλο τεμπελόσκυλο και κουτραδόρος ο Κιμπόκο. Πατριάρχης. Πατριάρχης. Εγώ πιστεύω ξεπερνάει και το Γλέζο. Ποιο Γλέζο, πού να κλάσει ο Γλέζο? Τέτοια φύρα. Τέτοια φύρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Πάμε στους φίλους. Με ακούτε? Ναι, ακούμε. Νάτος. Αλέξανδρος από Κόρινθο. Για αυτό το πάνελ εκεί πέρα όλο. Χρόνια πολλά, Κώστα. Ναι, τα πήρα τα χρόνια πολλά. Θα με κάνεις δώρο το μπουφάν, τι? Ένα δώρο μπουφάν σου πέρα μπλε. Αστυνομικού. Έλα, εντάξει, ωραίος. Λοιπόν, άκου λίγο. Ξέρεις τον Μπόνιεκ, ο φίλος μου ο Γιουβεντίνος. Μπόνιεκ. Μπόνιεκ, μεγάλος παίκτης. Πολωνός, ναι. Μαζί με το Λάτο στην Εθνική Πολωνία. Ο Λάτο, ο Φαλακρός, λες. Ο Φαλακρός, ναι. Το θυμάσαι, ρε Βρωμός, που παρακολουθούσες. Πώς δεν το θυμάμαι, παρακολουθώ πάρα από τα πέντε μου χρόνια. Σε παρακολουθώ, ότι ξέρεις πολλά πράγματα, όντως. Ναι. Όντως. Ναι. Νοσταλγώ τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν έρχεσαι? Γιατί δεν έρχομαι? Ναι. Γιατί εδώ κάτω θα να κάνω μπάνια. Στη θάλασσα, ηρέμησα εδώ. Σκανδιναβές, σε ακούμε πιο ήρεμο πάντως εκεί. Ναι. Η φωνή σου άλλαξε λίγο χρειά, πιο ήρεμη σαν πριν. Έχει ηρεμήσει, βέβαια. Ναι, εδώ είχες από σήμερα έκανα ένεση, γι' αυτό. Ένεση έκανες? Ναι. Τι ένεση? Τι ένεση? Αυτό που κάνω θεραπεία. Δεν μας τη δίνεις και εμάς αυτή την ένεση, γιατί είμαστε σε έξαρση, να πούμε. Κοιτάξτε, θα δείτε κάτι, κοιτάξτε, θα δείτε κάτι. Λοιπόν. Δηλαδή, να μιλήσω, γιατί και εγώ Γιουβεντίνος. Εγώ κάπου καμιά ένεση τη θέλω, να πούμε, ναι. Και εγώ Γιουβεντίνος Παοξής. Α, καλά στο Διενέζου. Γιατί έχω ξαδέρφο, ξαδέρφη που είναι παντρεμένη με Ιταλό και ζει στο Τωρίνο. Ξαδέρφη με Ιταλό? Ναι. Ναι, ξαδέρφη με Ιταλό, ναι. Ναι. Και η μάνα του Ιταλού είναι κότισα. Κότισα είναι? Ναι, μπερδεμένη κατάσταση. Ναι, Κό, ναι, ο πατέρας του είναι Ιταλός και μεγάλος εκεί, γνωριστήκαν εδώ στην Κό και παντρευτήκαν. Ωραία. Το Ρήνο Γιουβέντους ήταν το μόνο ντέρμπι, γιατί ντέρμπι στα αγγλικά θα πει τοπικό ντέρμπι. Πώς είναι πάω Κάρης, πάω Κυρακλής. Όπως λέει Κουάς Ρόδος. Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Ντέρμπι δεν σημαίνει, να ξέρετε στα αγγλικά, ντέρμπι σημαίνει τοπικό ντέρμπι. Ναι, ναι, το ποιο είναι το αυθεντικό ντέρμπι από το οποίο προέκυψε και η λέξη ντέρμπι? Το χρυσό ντέρμπι της Ισίων. Όχι το χρυσό ντέρμπι, το αφεντικό ντέρμπι. Φύγε, φύγε. Όπω τι είναι αυτό, τι αγκάθι όρος είναι αυτός, ναι. Να ρωτήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το αφεντικό ντέρμπι που πήρε και το όνομα ντέρμπι. Ποιο ζευγάρι αποτελεί το αυθεντικό ντέρμπι? Η μία πως ήταν ντέρμπι κάουντι. Η μία είναι ντέρμπι κάουντι, η άλλη ομάδα είναι και αυτή πασίγνωστη. Με λίγη φαντασία. Της Brian Clough αυτή. Νότιχαμ. Νότιχαμ Φόρεστ. Αυτό είναι το αυθεντικό ντέρμπι. Νότιχαμ Φόρεστ, ντέρμπι κάουντι. Ο κριτικός, ο Παοξής, μας στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα Κωστίδος, στους χαιρετισμούς μου, σε όλη την παρέα. Προσπαθούσα να πιάσω γραμμή, δεν μπόρεσα να απαντήσω στο Γιουβεντίνο ότι μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός οργανισμός είναι η Bayern Μονάχου που έχει τα περισσότερα ενεργά μέλη στον κόσμο. 290.000 και ζει από τα έσοδα των μελών και τη σωστή διαχείριση από τους διοικούντες. Αυτές είναι ομάδες. Εντάξει τώρα και η λαϊκή βάση όμως είναι και με διαφάνεια. Ναι, είναι σαν τη λέξη να μου πεις όλοι χαίρες. Όλοι χαίρες δεν μπήκε μέσα φυλακή για φοροδιαφυγή. Μέγεθος σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει. Και η Ρεάλ είναι λαϊκή βάση και η Μπαρτσελόνα έχει λαϊκή βάση. Πάμε έξι τελευταία για να δούμε τι τεμπέληδε θα βγάλουμε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώ το. Το όνομα είναι εδώ πέρα. Μεσόβουνο. Όχι, μέσα στην πόλη. Μέσα. Λοιπόν στα γρήγορα. Δεν έχετε πει τον αρχιτέντα Χανά, Πέτρο Γαϊτάνο. Το είπαμε, φίλε. Δουλεύει και ήρθε μήνυμα, ναι. Ναι. Εντάξει, με συγχωρείτε. Ναι. Αγγίση από Καλάνδρη, τεμπέληδες, Μπερμπάτοφ και Μίρτσος. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπερμπάτοφ, πού τον θυμήθηκε τον Μπερμπάτοφ. Ναι, τον Μπερμπάτοφ, επειδή τώρα ένα χρόνο περπατούσε εδώ. Εντάξει, δεν έχει. Και ο Σινιόρ ήταν εδώ τεμπέληδες. Αδικής, εντάξει. Περιπατητής. Καμωρόζο, είχαμε κοιμηθεί. Περιπατητές άρθονους έχουμε δει. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τώρα. Γιατρέ, για σένα πήρα. Μόνο για σένα. Γιατί στην προηγούμενη εκπομπή είπε. Μόνο ψέματα για την ΑΕΚ πάλι, ρε φίλε. Oh. Τι ψέματα είπα για την ΑΕΚ? Να τα πω ένα-ένα, άμαθες. Είπες ότι ο Ριβάλδο δεν πληρωνότανε. Είπα ότι η ΑΕΚ έπαιξε χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτηση το 2008. Άκουσε με, άσε με να μιλήσω. Είπες ότι ο Ριβάλδο δεν πληρωνότανε και κάτι για fair play και ότι για ενημερώτες και τέτοια. Μα έπαιξε χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ΑΕΚ το 2008. Αυτά έγιναν πολύ μετά το Βάλνερ, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες? Αυτά έγιναν πολύ μετά το Βάλνερ. Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν τότε την ΑΕΚ, ονοτιάσει αυτοί, είναι 100 φορές πιο πλούσια από το Μαρινά και το Μελισσανίδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ λειτουργούσε καλά στους οργανισμούς οικονομικά. Δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Αυτά έγιναν πολύ μετά το Βάλνερ. Λες μονίμως ψέματα. Η ΑΕΚ έπαιζε με βεβαίωση. Με βεβαίωση. Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Και αυτό το είπανε μετά από κάποια χρόνια. Πήρα τηλέφωνο, την άλλη φορά δεν μπόρεσα να πάρω, περίμενα.
άσε με να μιλήσω. Οι άλλοι στήσανε κρατικό γήπεδο, ρε φίλε, σε δημοτικό οικόπεδο, πήρανε δάνειο που δεν αποπληρώνεται. Ο άλλος έκλεψε την πρώτη μπάνκ και έδωσε στον κόκκαλη 40 εκατομμύρια για να πάρει το μισό. Αυτά δηλαδή, ποιο είναι το fair play με αυτούς τους ανθρώπους. Λες μονίμως ψέματα για την αγκή, έχεις εμπάθεια, φίλε. Εμπάθεια δεν έχω, την αλήθεια έχεις λέω. Έχεις εμπάθεια, έχεις πρόβλημα μεγάλο και λες ψέματα. Και τότε δύο ομάδες παίζουν. Δύο ομάδες παίζανε χωρίς φόλο και για ασφαλιστική του 8. Και μία ήταν η ΑΕΚ και η άλλη ήταν ο Ηρακλής. Τότε. Λίγο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον Παοξή που με λέει εμένα κλέφτη. Τον καταλαβαίνω. Από την πλευρά του έχει δίκιο. Καταλαβαίνω τον Ηρακλειδέα ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα και το ρίξα δύο φορές. Καλά, άστο, φταίει και παραφταίει. Ακόμα από το βοριά περιμένουμε τη μήνυση των Ηρακλειδέων. Δεν πρέπει να μιλά. Εγώ γιατί σαν. Είναι φανερό, είσαι γάβρος. Καλά, εσύ κοιμήσου ξεσκέπαστο. Μα έλεγε ότι δεν δουλεύει στο σελίδα της, που χτίζει το γήπεδο, ότι η Μελισσανίδη μας κοροϊδεύει, ότι θα βγούμε Πέμπτη. Έτσι έλεγε. Το μπάτζετ μας είναι για Πέμπτη, πρωτάθλημα πήραμε. Τέτοιες βλακίες έλεγε. Καλά, χαλάρωσε λίγο. Πήγαινε εκεί στον Τίγρη, καλά τα είπες. Καλά τα είπες. Καλά τα είπες. Μια χαρά τα είπες. Εσύ χαλάρωσε, εγώ δεν θα χαλαρώσω καθόλου. Να λες αλήθειες και να κράζεις και να βρεις, δεν έχω πρόβλημα. Ψέματα να μην λες. Αγόρι μου καλό, εδώ θα σου στοιχεία, το πώς έπαιζε ΑΕΚ το 8. Πώς έπαιζε το 8 χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Φέρε που, άμα φέρεις ρε φίλε, εγώ θα έρθω εκεί. Θα σταφέρω στην επόμενη εκπομπή. Φέρε όμως, φέρε, όχι ψέματα, θα φέρω κι εγώ, φέρε ό,τι θες. Και να ακούσουμε την αμίμητη τότε δήλωση του ΝΤΕΜ εκείνη τη χρονιά, ήταν εγώ δεν αποδίδω ΦΠΑ. Ναι, πότε έγινε η δήλωση αυτή, ξέρεις. Δεν έγινε. Πότε έγινε, πες μου, πότε, γιατί μίλησε για το Ριβάλτο, σε πονάει ο Ριβάλτο, που σου δείχνε τα τέσσερα τα δάχτυλα. Σιγά, το Ριβάλτο, χωρίς δόντια, έπαιξε εκεί πέρα, σε κορόιδεψε. Α, τεμπέλης και ο Ριβάλτο στην ΑΕΚ, τεμπέλης, καλά που πες τεμπέλη. Καταρχάς μας είπες ότι τα ίδια γίνονται και τώρα. Και σε λέει ο φίλος από δίπλα ο Αργιανός, νομίζω, ρε φίλε λέει είναι και άστα πληρώτος. Λέει όχι, αλλά είναι η πολιτική, λέει χαμηλό μπάτζετ. Το ξέρεις ότι στην Ελλάδα όλες οι ομάδες μπαίνουν μέσα. Είναι λογικό αυτό. Σε ποια χώρα στον κόσμο γίνεται αυτό. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που δεν μπαίνουν μέσα και υπάρχουν ομάδες που μπαίνουν. Μπούρδες, μπούρδες λες. Καλά, χαλάρωσε, εντάξει. Το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να απαντήσω άνθρωπο που ζεις. Μιλάς με παραλήρημα ρε αγόρι μου, δεν κάνεις καν διάλογο. Δεν κάνεις καν διάλογο. Δηλαδή, βγάλε το παθηλίκι από μέσα σου, απέβαλε το λίγο και κάνει και αυτοκριτική για την ομάδα σου. Είναι δυνατόν όλες οι ομάδες να δουλεύουν με παθητικό. Όλες οι ομάδες μπαίνουν μέσα. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό. Υπάρχει ομάδα που έχει ενεργητικό. Άνοιξε το site της Ξάνθης και δες αν δουλεύει με ενεργητικό ή παθητικό. Άνοιξε το! Της Ξάνθης! Άνοιξε το! Της ομάδας μου. Μπες στο site xanthifc.gr και δες τον ισολογισμό. Που φαίνεται όλα με διαφάνεια. Μπες! Μιλάμε για ομάδες πρωταγωνιστούν. Όλες οι ομάδες είναι μέσα. Αυτό είναι ισολογικό. Με την ίδια λογική και η Ξάνθη, αν δούλευε με παθητικό, θα πρέπει πρωτάθλημα. Εντάξει, είπαμε ότι εμείς δεν κάνουμε χρέη για να παίρνουμε τίτλους. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Το έχουν τραγουδήσει κιόλας. Έρχεσαι στο επιχείρημά μου. Έρχεσαι στο επιχείρημά μου. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Τι να κάνουμε. Δεν θα αρέσουν τα μικρά μπάτζετ. Αυτό που λες είναι αντιφατικό τελείως. Είπα εγώ δεν μου αρέσουν τα μικρά μπάτζετ. Μα εγώ επέλεξα την Ξάνθη για την φιλοσοφία της. Εμένα μου αρέσει το νοικοκυριό. Έχω δηλώσει. Έπρεπε να βάλει τον συλλογισμό ή όχι. Τώρα αυτά που λες εσύ δεν αποδεικνύονται. Δεν αποδεικνύονται και δεν λέγονται. Ποια Μαλαισία. Και να πω κάτι. Εγώ το έχω πει τότε. Η ΑΕΚ όταν το 8 έχασε το πρωτάθλημα όπως το έχασε, θα θυμίσω τρία αποτελέσματα. ΑΕΚ Ηρακλής 1-2, ΑΕΚ Πανιώνιος 2-3 και ΑΕΚ Άρης 1-1. Goodbye φιλάκια. Άιντε, κλείσε. Επόμενη γραμμή. Οπαδέ. Εντάξει, είναι οπαδός. Τι να κάνουμε, να μιλάει και λογικά. Υπάρχουν και τεκμηριωμένα πράγματα. Σήμερα. Πάμε, επόμενη γραμμή, μάλιστα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Καμπάνα του Αϊθαράπη. Πανιώνιο. 43 βρύσες. Να το σε φίλο ο Πανιώνιος, επιτέλους. Θέλαμε να σε ακούσουμε. Με όλη τη συμπάθεια στον ΑΕΚΤΖΙ. Κάνει λάθος για το πρωταγωνιστικό της Ξάνθης και φυσικά πρωταγωνιστή Ξάνθη. Είναι 30 χρόνια σερή. Χωρίς να χρωστάει, χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις. Αυτό δεν το κοιτάω. Εγώ κοιτάω ότι αυτή η ομάδα φτύνει σε μόνο την κερδίσει. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Όλα φυσικά... τα χρόνια της ιστορίας μας. Και φυσικά πρωταγωνιστή. Εγώ την παραδέχομαι σαν χαμελέοντα πάντως η Ξάνθη. Ξέρει να διαλέγει αφεντικό κάθε φορά. Ρε φίλε, έχει γίνει, Αριανέ, έχει γίνει κατεστημένο.
Μα ξέρει να, τα, ξέρει να είναι, να τα έχει καλά με το κάθε αφεντικό, ρε παιδί μου. Είναι, είναι και αυτό ταλέντο. Έχει την ευελιξία να τα έχει καλά με το εκάστοτε αφεντικό. Μαγκιά είναι αυτό. Τα για τη μεγεθώσει, έτσι, όχι για μια ομάδα. Μεγάλη, μεγάλη. Ενώ ο Άρης και το 13 που έγλυφε τα από αυτά δεν του Μαριλάκη. Τίποτα ο Άρης. Που πήγε 10 μέρες και πήγε ξενοδοχείο. Ο Ψηφίδης και έψαχνε. Θα μας δώσει και εγώ θέλουμε λίγο αγωνιστικό ρεπορτάζ ποδοσφαιρικού Πανιωνίου, γιατί πάντα τον έχω συμπάθεια ποδοσφαιρικά τον Πανιώνιο. Κοίταξε, αριστερά του είναι 7 παίχτες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει μείνει ο αρχηγός ο Κόρμπος. Έχει μείνει ο Κόρμπος σίγουρα ο Σαραμαντάς που λογίζουν. Μέτριος παίχτης. Σαραμαντάς είναι μετριότητα για πίτα εθνική. Το που λένε να θυμάστε είναι ο Οικονομίδης. Ωραία. Το που λένε για Σταυρόπουλος έχει μείνει. Ο Σταυρόπουλος σίγουρα, ο Πινιώτης σίγουρα. Ο Ντουρμισάη θα μείνει. Ο Πινιώτης είναι οχτάρι, ε. Ναι. Οχτάρι, ναι. Ο Οικονομίδης είναι. Κώστα γράψει τον Οικονομίδη. Το παιδί που αποβλήθηκε στην Τούμπα και ήταν άδικη αποβολή του. Όχι, αυτό είναι ο Μακρύλος. Α, ο Μακρύλος στην Τούμπα που αποβλήθηκε. Άλλη αποβολή. Και αυτό πρέπει να μείνει. Καλή περίπτωση. Ο Μακρύλος πήγε δοκιμαστικά Μπαρσελόνα και μετά για λόγους οικογενειακούς πήγε Αυστραλία και τον πήραμε πάλι. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε αγωνιστικά στην Τούμπα όταν τον είδα. Έδειξε οριμότητα για την ηλικία του. Είναι καλός παίκτης ο Μακρύλος. Καλός. Είναι καλός παίκτης. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Σαββίδη και κάτι άλλο. Λίγα πράγματα κι αυτό σα λέω. Λίγα, όχι λίγα. Λίγα. Και προπονητή ποιο βλέπουμε στο Πανιώνιο. Προπονητή. Ο Ανικό. Ο Ανικό πήγε. Δεν το ξέρω αυτό. Βέβαια. Αυτό ο είναι πολύ καλό. Που κοίταξε, επειδή ο Ζαμάνης είναι νοικοκύρης και έξυπνος, πάει να σώσει τη χρονιά. Πάει το 3-5-2, 0-0, 1-0, 1-1. Πάει να σώσει τη χρονιά. Μην τον φοβάσει τον Πανιώνιο, ό,τι όχι, και να καθόλου, γίνει. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ξανθιώτη, ποτέ δεν το φοβάμαι. Σε όλα τα επίπεδα. Απλά ξέρετε το άσχημο, τι κακό έχει ο Πανιώνιος, να σας πω, που δεν το γνωρίζετε. Δεν τον υποστηρίζει Νέα Σμύρνη. Εντάξει, είναι μεγάλη περιοχή και η Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να πα στη Σναμίνη τώρα που μένει στο Γαλάτσι να πα στη Νέα Σμύρνη για χίλιου λόγου, παιδί καλύτερη περιοχή, ωραία κτλ. Σ' αρέσει. Αλλά δεν μπορεί να τον υποστηρίξει. Δεν είναι λαϊκή γειτονιά. Φίλε μου, η Πανιώνη από την εντύπωση είναι πιο πολύ πασχετική. Είναι. Εντάξει, είναι και πασχετική, αλλά κοίτα. Δηλαδή, εκεί στηρίζουν και φέτο στηρίξανε. Ναι, πρόσεξε. Το μπάσκετ μιλά για 2.000 πλάσι, 1.800 χωράει το κλειστό. Το Σαρτάκι είναι από τα ιστορικά γήπεδα. Τα κλειστά του. Η Νέα Σμύρνη 500 άτομα έχει. Ποιο είναι και ο ποδόσφαιρο. Κοίτα, πάντα το ποδόσφαιρο, Χατζηνάκο, έχει μια βάση 3.000. Και θα σου πω ότι μου έχει πει παίκτη του Αθηναϊκού, μου λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει, μου λέει ότι παίζει και έχει 3.000 δικού οπαδού. Ξέρουμε τι 3-4 ομάδε και την ομάδα σου που έχει. Νομίζω τελευταία καλή κερκίδα που είχε ο Πανιώνιος ήταν το 0-0 με τον Αθηναϊκό με το Ρεκόμπα. Που είχε sold out στη Νέα Σμύρνη. Ναι, Πανιώνιος όμως. Όντως, όντως. Η τελευταία πολύ, καλή κερκίδα. Πάρα πολύ ουδέτερη η Νέα Σμύρνη. Εντάξει, γιατί να δούνε μπάλα. Γιατί αρέσει, μωρέ, αυτό έχει άλλη κουλτούρα η ομάδα. Απλά το πρόβλημά της νομίζω ότι είναι η Νέα Σμύρνη. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τόσο πολύ. Το γήπεδο είναι 12.000. Δηλαδή ένα οχτάρι θα μπορούσε να το είχε σχεδόν πάντα. Και 4 και 5 να έχει καλά είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και 5 ναι, έχεις δίκιο. Πάντως νομίζω ότι η κερκίδα συγκεκριμένη εκεί, η θύρα 3 είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα για να βλέπεις μπάλα. Είναι, όντως. Έκλεισες πάλι, κάνε το τηλέφωνο. Να πω δύο πράγματα. Ναι, στα γρήγορα. Γεωργακόπουλος για μένα πάρει, Τεμπέλη. Ναι. Πεχτάρα όμως. Ναι. Σταμάτησε πολύ μικρό. Και μυαλό τεράστιο, και θρασή. Και το δεύτερο που θέλω να πω, αυτό το φοβερό που είναι για το βιβλίο Guinness, ρε παιδιά, υπάρχει παίχτης στην Ελλάδα, ξένος, που έχει ρίξει 5 ομάδες. Ποιος είναι αυτός? Εμμανουέλ Περόνε. Έχει ρίξει 5 ομάδες ο Περόνε, υπέστης. Ιωνικό, Καλαμαριά, Ατρόμητο, Τρίπολη αγωνιστικά και Ηρακλή εξαγωνιστικά. Δεν υπάρχει. Όντως, έχεις αλήθεια λες. Ιωνικό, Καλαμαριά, Ατρόμητο με σειρά. Αστέρα Τρίπολης αγωνιστικά σώνεται, πέφτει ο Ηρακλής και Ηρακλή εξαγωνιστικά. Μια μέρα θα κάνουμε εκπομπή. Ποιοι προπονητές ρίξανε ομάδες? Πολλές. Πολλές. Ο ναι. Περόνε που θα συνεχίσει τώρα. Καμιά β' εθνική το βλέπω σε να πηγαίνει. Σε Άρη θα πάει. Λες. Αν πάει Άρη πέσατε. Εκεί κοντά το βλέπω. Ναι. Κλείσε, μην πάει. Μάει, κλείσε, ναι. Κοντά τώρα κάτι. Θα σε σηκωθεί ο Γατζινάκος. Καλά. Μην γίνουν εφιάλτες τα όνειρα τα δικά μου. Όνειρα, για σένα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Γιατρέ, εκεί πέρα που έχεις αλλάξει τη λάκη και μ' άρεσες, πάλι ξεκίνησε τα δικά σου, ρε φίλε, είσαι εσύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τους παοξίδες πειρά. Επειδή λένε και λένε και λένε για τις ενστάσεις κτλ. Ναι. Έχω εδώ μπροστά μου 16 ενστάσεις αγωνιστικές του ΠΑΟΚ, από τις οποίες ευνοήθηκε. Για πες. Γιατί μιλάτε για ενστάσεις και για δικαστήρια, ενώ είστε πρώτοι σε αυτά. Και όταν μιλάτε για Μακεδονομαχηλίκη, ο Άρης και ο Ηρακλής, και Καλαμαριά σε εσάς, ποτέ δεν συμπεριφερθήκανε με άσχημο τρόπο σε σημείο να σας ρίξουνε. Ίσα ίσα σας έχουν σώσει και αρκετές φορές. Όποιος ξέρει ιστορία μπαίνει και μαθαίνει. Αντίστε εσείς
και τις τρεις ομάδες λειτουργούσατε εναντίον τους ώστε να τις ρίξετε. Αυτά ο Τόπουλος τα ξέρει. Και όσον αφορά ότι σας κλέσουν το πρωτάθλημα τώρα, θυμηθείτε λίγο το 80 τι πάνω βάλατε στο Βόλο και τι είχε γίνει ένα μήνα πριν για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Θυμάστε? Λοιπόν, όταν θα λέτε για ιστορία, θα προσέξετε τα λόγια σας, γιατί δεν σας παίρνει ιστορία. Είστε προπαγανδιστές νούμερο 1. Αυτό το ξέρει όλη η πόλη και όλη η Ελλάδα. Και είστε ευνοημένοι του κράτους πάντα. Και κάτι τελευταίο, από το που λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Τα πρωτοσέλιδα που βγάζει ο σταθμός σε εκφράζουνε? Φίλε, εμένα δεν μπορεί να μην με εκφράζει τίποτα σε αυτή τη γη. Δηλαδή είμαι πολύ μονότονος άνθρωπος. Διότι και... έχει πολύ επιλεκτική ευαισθησία από όσο βλέπω. Έβγαλε πρωτοσέλιδο για 1,3 εκατομμύρια μαύρη τρύπα του Άρη. Ναι. Το οποίο αναφορά τα έσοδα μείον τα έξοδα. Θα μου πεις για του ΠΑΟ και δεν τα βγάζεις που είναι μεγαλύτερη τρύπα. Ναι, γιατί ΠΑΟ, θα σου πω, Το είπα το μεσημέρι. Δεν με άκουσες το μεσημέρι. Επειδή έχω κάποια τρεξίματα τελευταία. Ναι, ναι, το είπα το μεσημέρι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερες τρύπες, τις οποίες τις βουλώνει ο Σαββίδης λογιστικά. Ενώ στον Άρη θα δυσκολευτούν να τις βουλώσουν τις τρύπες. Πάντως ο φίλος δεν μας θες οπαδικό στίγμα. Είσαι ΑΕΚ ή Άρης? Άρης μπορεί να είναι. Άρης είσαι. Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό θα γίνει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ναι, είσαι υποχρεωμένο να το κάνει γιατί έχει άλλο μετοχικό κεφάλαιο η Super League από τη Football League. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά θα καλυφθεί. Ναι. Αδιανόητο να μην δεν καλυφθεί. Έτσι. Ναι, ρε Πασά μου, δεν διαφωνώ. Αλλά σου λέω γιατί δεν βγάζουν για τον Πάο και βάζουν μόνο για τον Άρη. Γιατί δεν βάζουν. Απ' τι λέει τώρα. Λέει, γιατί δεν σε πιάνει ευαισθησία